Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και η εκπομπή «Μουσική εκδρομή». Είμαι η Έφη Μάνου και είμαι κοντά σας κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τα μεσάνυχτα. Ζωντανά εδώ για να ακούσουμε ωραίο ελληνικό τραγούδι και να κάνουμε παρεούλα. Ειδικά μια κρύα νύχτα όπως σήμερα, νομίζω ότι μια καλή παρέα είναι ό,τι πρέπει. Και εκεί που πίστευα ότι θα είμαι μόνη μου σήμερα, ξαφνικά χτυπάει η πόρτα και μπαίνει μέσα ποιος? Η βροχή. Δεν είναι η βροχή, είναι ο φίλος μου ο Κυριάκος και πάλι. Τον ευχαριστώ που ήρθε για άλλη μία φορά. Να πω την αλήθεια, περίμενα και άλλη παρέα σήμερα, αλλά λόγω βροχής δεν ήρθε. Εν πάση περιπτώσει, άργησε σήμερα, Κυριάκο. Ναι, δεν θα ευχαριστήσει εσύ. Εγώ ευχαριστώ και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι πάλι κοντά σου. Και εγώ χάρηκα πολύ εκεί που δεν σε περίμενα και λέω αυτό το κρύο βράδυ, αυτή τη νύχτα, την κρύα, θα είμαι μόνη εδώ, αλλά ξαφνικά εμφανίστηκε ο Κυριάκος από το πουθενά. Λοιπόν, ξεκινάμε το πρόγραμμά μας, όμως όπως κάθε φορά θα ακούσουμε ωραία ελληνικά τραγούδια, θα κάνουμε κουβεντούλα εδώ μαζί σας για όλους όσους ακούνε την εκπομπή αφιερωμένο το πρώτο κομμάτι. Σε λίγο θα πέσουν και αφιερώσεις, τα μηνυματάκια σας φτάνουν ήδη στη σελίδα μου στο Facebook. Θα δώσω και τηλέφωνο για να επικοινωνείτε για σχόλια, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Ξημερώματα Παρασκευής 23 Μαρτίου. 23 είναι πια, άλλαξε η μέρα. Κυριάκο, πες βλέπω, μου. Βλέπω σε επηρεάζει ο καιρός. Σε επηρεάζει ο καιρός. Για το πρώτο τραγούδι, για το πρώτο τραγούδι, ναι. Ναι, εντάξει, ήθελα κάτι γλυκό και ρομαντικό. Ευρωχερό. Και ευρωχερό, όπως κάθε φορά ξέρετε, ξεκινάμε έτσι μαλακά ήσυχα την εκπομπή, πάμε μετά σε πιο ζωηρά κομμάτια και κλείνουμε πάλι ήσυχα. Πες μου. Θα ήθελα να καλησπερίσω η φίλη μου την Κατερίνα, η φίλη μου την Εύη και όλους όσους ακούνε αυτή την εκπομπή, γιατί πραγματικά αισθάνομαι πολύ όμορφα στο ραδιόφωνο αυτό εδώ μέσα, στην εκπομπή σου. Και περνάει η ώρα γρήγορα, έτσι. Πολύ ωραία. Είναι ευχάριστη η παρουσία σου και η παρέα σου, η συντροφιά σου, όπως θες πάρτο. Εντάξει. Και εγώ για να πω την αλήθεια, σήμερα ήμουν λίγο μουδιασμένη, λίγο από τον καιρό, λίγο πιασμένη, ώσπου τελικά συνέβη κάτι. Αρκεί κάτι για να σου αλλάξει τη διάθεση τελείως. Και τώρα φυσικά που είμαι με παρέα, είμαι πολύ καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πέσουν αφιερωσούλες σε λίγο. Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια. Προς το παρόν να σας ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και μπαίνουμε κανονικά στη ροή της εκπομπής. Καλή ακρόαση, πες μου. Νίκος Βέρτης. Ναι. Θέλω να με νιώσεις και να καλησπερίσουμε την Αναστασία. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Θα τα πούμε, θα πέσουν αφιερωσούλες. Ας ακούσουμε το πρώτο κομμάτι και επανερχόμαστε. Αυτός ήταν ο Νίκος Βέρτης. Νίκος δεν είναι, ναι. Με το θέλω να με νιώσεις. Εδώ για λίγα λεπτάκια ξεκινήσαμε τη μουσική μας εκδρομή. Παρέα με τον Κυριάκο για άλλη μια φορά που, και την Έφη. Που μας ήρθε τελευταία στιγμή. Το επόμενο κομμάτι να τα αφιερώσω στον πρόδρομο καταρχάς και αν μπορεί να έρθει κατά εδώ, γιατί τα μικρόφωνα μας πρόδρομε χωρίς να είναι ανοιχτά ακουγότανε πριν, δεν ξέρω, η βροχή φταίει, τα κουμπάκια. Αυτά είναι δικά μας τεχνικά θέματα. Λοιπόν, να καλησπερίσω όλη την παρέα εδώ που ακούει ήδη,
Να καλησπερίσω το Γιώργο που δεν μας ακούει όμως. Δεν ξέρω τι έχει σύνδεσή του πρόβλημα. Ελπίζω Γιώργο να μπόρεσες να συνδεθείς. Το Ευάκι μου το όμορφο που για άλλη μια φορά είναι κοντά μας. Τη Μαρία Ζή που την πήρε το μάτι μου κάπου εκεί τα ματάκια της τα όμορφα. Την Αναστασία, την καινούργια ακροάτριά μας. Αναστασία μου γλυκιά, τα κατάφερε σήμερα να είσαι εδώ παρούσα στην εκπομπή μας. Λουκία μου, συνδέθηκες? Θέλω να μου στείλεις μηνυματάκι να δω αν με ακούς. Για τον Τόμι στην Αμερική που ξέρω ότι μας ακούει, πήραμε ήδη μηνυματάκι του. Για τον Μάριο, Μάριε καλησπέρα. Για το Χριστινάκι μου το όμορφο που πρέπει να πάει να κοιμηθεί νωρίς. Χριστίνα σε καταλαβαίνω κορίτσι μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, κουβεντούλα, λίγο έτσι να ζεσταθούμε, να προθερμανθούμε. Και μετά θα πούμε, θα μιλήσουμε, θα τραγουδήσουμε με τον Κυριάκο συνήθως, τον χαμογελαστό Κυριάκο πάντα που σου φτιάχνει τη διάθεση. Έλα Κυριάκο, πες τα δικά σου. Σήμερα είμαι πολύ επηρεασμένος από βροχές και καταιγίδες. Μου αρέσει η βροχή, θέλω να το λέω. Μου αρέσει η βροχή πολύ γιατί είμαι άτομο με αισθήματα και εμπέσα. Και λοιπόν, χρήματα. Λοιπόν, πώς τα λέω σήμερα, απίστευτος. Λοιπόν, να ξέρετε ότι δεν κοιτάω τίποτα μπροστά μου, ούτε χαρτιά, ούτε τίποτα, απλά ό,τι βγαίνει, βγαίνει αυθόρμητα. Και από την Εφημάνου και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που επικοινωνείτε μαζί μας, που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε την Αναστασία, ωραίες οι καρδούλες. Η Νέβη, η δρόμος στην Κατερίνα. Όχι, Κατερινάκη, συγγνώμη, Κατερινάκη μου και για την Έλληνα εκεί. Στείλτε μηνυματάκια. Στείλτε μηνυματάκια. Ευχαριστούμε για την αγάπη. Μισό λεπτό λίγο, Κυριάκο μου, να πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε καταρχάς με ένα κινητό που έχουμε και είναι WhatsApp το 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Σταθερό σήμερα δεν βλέπω εδώ, δεν έχουμε πρόδρομε, δεν ξέρω, κάνε κάτι. Λοιπόν, και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε στη σελίδα μας στο Facebook Μουσική Εκδρομή και στην προσωπική μου σελίδα Έφη Μάνου, ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία. Περιμένουμε μηνυματάκια για να παίζουν και αφιερωσούλες. Κυριάκο, το μικρόφωνο δικό σου. Θα πάμε στο επόμενο τραγουδάκι. Αυτό έχεις αφήσει. Ναι, που είναι εκεί. Εντάξει, να το πιάσουμε στην κουβέντα τώρα εδώ πέρα, ούτε τραγούδι ακούσουμε τίποτα. Δεν πειράζει, παρεούλα θέλουν οι ακροατές, μην νομίζει. Εμένα μου αρέσει να μιλάω. Σε όλους αρέσει η παρεούλα. Εντάξει, τι να ακούσεις, κονσέρβα, μόνο τραγούδια. Ακούμε τραγούδια και πολύ ωραία τραγούδια νομίζω, αλλά επειδή φτιάχνω τη λίστα για την εκπομπή της Δευτέρας, στείλτε μου κι εσείς τι τραγουδάκια θέλετε να ακούσετε και θα ακουστούν όλα. Απλά ακούγονται στην επόμενη εκπομπή, γιατί τα βάζουμε στο πρόγραμμα στον υπολογιστή εδώ. Έτσι γίνεται, γιατί είμαι μόνη εδώ, είμαστε μόνοι εδώ, τα χειριζόμαστε μόνοι, οπότε είναι πρόγραμμα στο κομπιούτερ. Ό,τι όμως μας στείλετε θα παιχτεί στην επόμενη εκπομπή την επόμενη Δευτέρα. Πες μου. Να μου επιτρέψεις να σου βάλω και εγώ δύο τραγούδια δηλαδή στη λίστα. Να το πεις λίγο πιο κομψά και κάνε ό,τι θέλεις. Να προσθέσω. Επιτρέπετε να προσθέσω και εγώ δύο κομμάτια βεβαίως, στη λίστα. Βεβαίως, αγαπητέ μου, βεβαίως, βεβαίως. Πολύ ωραία. Θα βάλω και εγώ τότε δύο. Λοιπόν, ποια? Να πούμε το επόμενο τραγούδι. Α, νόμιζα θα πεις τι τραγούδια σου αρέσουν. Δηλαδή, να μας πεις και το γούστο σου. Εξαρτάται λαϊκά, τι γίνεται τώρα εδώ. Ό,τι θέλει ο καθένας. Εδώ ξεκινάμε με ελαφρά, πάμε σε χορευτικά, πάμε σε λαϊκά. Καλά να είναι να ακούγονται ωραία στο αυτί μας και από εκεί και πέρα, ό,τι θέλεις. Α, ωραία. Λοιπόν, θα βάλω από Γιάννη Πλούταρχο. Σιγά-σιγά κοκκινίζεις τα μικρόφωνα. Θα βάλω από Γιάννη Πλούταρχο το ίσως. Ναι. Και πάλι από Γιάννη Πλούταρχο το Φίλε. Δύο τραγούδια θα βάλω. Ωραία. Θα τα προσθέσουμε στη λίστα να τα ακούσουμε τη Δευτέρα. Προς το παρόν όμως θα ακούσουμε Αμαρυλής. Να σε προσέχει. Έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε. Going to Washington to meet Donald Trump, I think, on Friday. It's been reported in the papers as well that he is going to come here.
you make of his inauguration? Leader, any government, as we do here in the United Kingdom, when we look at any issue, we ensure... Να σε προσέχει, μας είπε η Αμαριλής. Εντάξει, δεν τρελαθήκαμε κιόλας, αλλά τα ακούσαμε. Τι λες? Εντάξει. Τόμι στείλε μήνυμα του λύπης του Κυριάκου. Λέει ο Τόμις, ακούει, του μείναν ακόμη τα ουζάκια που πίνεις εκεί, ναι, πρωινιάτικα, ναι, στην Αμερική, στο φίλο μας τον Τόμι. Δεν μου λείψε μόνο ο Τόμι. Μου λείψε και η Εύη. Όχι, Μαρία, επειδή όλοι... με ρώτησες για τον Τόμι αν ακούει και σου λέω ναι, επικοινωνήσαμε πριν την εκπομπή. Τόμι στείλε μηνυματάκι εδώ στον Κυριάκο, παραπονιέται. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Αυτή τη βροχερή κρύα νύχτα, παιδιά, έχει πολύ κρύο έξω απότομα. Εκεί που λέγαμε δεν θα ξανανάψουμε καλοριφέρ, ξανά ανάψαμε, έτσι. Απίστευτο κρύο, χιονιάς. Φλόρινα χιονίζει, δηλαδή γύρω παντού χιονίζει. Ο Μάρτιος μας κάνει τα πείσματά του, όχι ότι θα κρατήσει πολύ, αλλά εντάξει, μας κρύωσε. Δεν λέει Μάρτις γδάρτης και παλοκοκάρτης. Ναι, εντάξει, δεν θα κρατήσει πολύ, αλλά είναι ενοχλητικό τώρα τόσο κρύο. Φέτος είχαμε πολύ ήπιο χειμώνα, ήμασταν πολύ τυχεροί. Έρχεται και 25η Μαρτίου. Ναι, είμαι έτοιμος για την παρέλαση. Έχουμε και ακροατή, νομίζω θα είναι ακροατής, για να δούμε. Α, μισό λεπτό. Μισό λεπτό να βάλω. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαι ο άτυχος της βραδιάς που δεν μπορώ να σας ακούσω. Μπορείς να μου πεις ποιο είναι το πρόβλημα, αν μπορώ να σε βοηθήσω και δεν μπορείς να μας ακούσεις? Έχεις ίντερνετ? Έχω. Από τη στιγμή που μιλάμε στο Facebook, πώς γίνεται αφού έχεις ίντερνετ να μην μπορείς να μας ακούς? Πώς γίνεται, για να βγάζει φραγή. Φραγή? Mm. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Πού ακριβώς σου... σου τι... Μίλησα με την εταιρεία το πρωί. Ναι. Και μου λέει αποκλείεται. Ναι, αυτό είναι η δικαιότητα. Μα πώς μιλάμε μαζί στο Facebook, καλέ μου, ίντερνετ είναι και αυτό. Φραγή τι, στο link που έστειλα της εκπομπής? Ναι, μόλις μαζί μου βάζει φραγή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μου ξανατύχει. Μου έχει τύχει να μην μας ακούνε, να μην έχει καλή σύνδεση, αλλά φραγή δεν έχω ακούσει. Ναι, φραγή. Και εμείς το ξαναστέλνω εγώ. Δεν έχει. Στείλτε. Στο στείλα πάλι. Ο σταθμός δεν έχει πρόβλημα, μας ακούνε. Τέλος πάντων, ο Κυριάκος σου ξαναστέλνει το link. Γιώργο μου, λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Κάτι μου είπες, θα μας ακούσουν σήμερα από μικρά παιδιά, έτσι δηλαδή, μαθητές. Ναι. Από πού? Από εδώ. Α, από εσάς, από εκεί. Να τους καλησπέρισουμε λοιπόν. Καλή ακρόαση, καλώς ήρθανε στην εκπομπή μας. Εμείς είμαστε εδώ για παρεούλα. Για ωραία ελληνικά τραγούδια, δεν ξέρω αν ακούν ελληνικά. Συνήθως η νεολαία ακούει ξένα. Ξέρουν ότι έχεις ελληνικό πρόγραμμα. Α, τέλεια, τέλεια. Γιώργο μου, τι να πω, στεναχωριέμαι. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω κάτι. Σου στέλνει ο Κυριάκος το link. Το έστειλα. Σε ευχαριστώ που επικοινώνησες. Πάτησες το play. Το πάτησα, ναι. Λίγο πιο κάτω είναι από το link, φαίνεται εκεί το τυράκι που το λέγω, το τριγωνάκι. Τι να σου πω, φίλε μου, τι να σου πω, καλό ξημέρωμα, σε ευχαριστώ που πήρες Γιώργο. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Γεια σου Γιώργο, γεια. Λοιπόν, ήδη έχουμε και δεύτερη γραμμή, μισό λεπτό, παρακαλώ λέω, αλλά έκλεισε ή δεν έκλεισε. Είναι η Άννη. Η Άννη στο τηλέφωνο, αλλά Άννη μου, δεν ξέρω. Κάτι έγινε. Ξαναπάρε, καλή μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον φίλο τον Γιώργο που επικοινώνησε και μας στέλνει και πολλούς ακροατές, έτσι. Και από όλη την Ελλάδα μας έστειλε την άλλη φορά. Τώρα, από ό,τι μου είπε, ένα γκρουπ μαθητών που θα μας ακούει.
Να τους καλωσορίσουμε στην παρέα. Για όλους εκεί που ακούνε για το Μαράκι, Μαράκι σε είδα, τα ματάκια σου τα είδα, σου έκανα αφιέρωση πριν. Ξενυχτάμε, ξενυχτάμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το ευάκι. Σου έστειλε κάτι, έστειλε κάτι Μαρία. Δεν το είδα, θα το δω σε λίγο. Αν η Μονακούς πάρε τηλέφωνο. Για όλους εσάς που ακούτε, μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο μας 697-29-6006, να μας πείτε τι τραγουδιστή θέλετε. Είναι WhatsApp, τι τραγούδι θέλετε, αν το έχουμε στη λίστα. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια. Να επαναλάβω το νούμερο 697-29-6006. Αυτή τη φορά την τσάκωσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα αγάπη μου, γιατί δεν ήρθες? Πάνω πολύ καλά κάνεις και την κρατάς μούτρα. Εγώ υπέθεσα επειδή βρέχει. Στη γραμμή μας είναι η αγαπημένη φίλη μου η Άννη, το κορίτσι μου, το αγαπημένο. Άννη μου, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Annie. Happy birthday to you. Ευχαριστώ. Έχει ήδη αλλάξει η μέρα, αγάπη μου. Έχεις τα γενέθλιά σου. Παιδιά, να σας πω ότι είναι η φίλη μου αγαπημένη Άννη στο τηλέφωνο, η οποία έχει σήμερα πια, γιατί είναι 23 του μήνα, γενέθλια. Και δεν έχω γεννηθεί ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Α, μη μου το χαλάς. Είναι 23 του μήνα. Δεν πειράζει. Είσαι τώρα στους πόνους. Είναι η μαμά σου στους πόνους. Ναι, λοιπόν, ναι. Δεν θα πω βέβαια μέρος. Μας έχει καλέσει σε ένα υπέροχο μέρος το βράδυ, όπου θα πάμε και θα περάσουμε τέλεια να γιορτάσουμε τα γενέθλιά της. Τέλεια. Θα κοιτάξω να έρθω όσο το δυνατόν νωρίτερα, γλυκιά μου. Τέλεια. Και για τα κορίτσια εκεί που ακούνε. Ναι. 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 Που έχω τα γενέθλιά μου. Εννοείται. Και το παραεπόμενο τραγούδι θα το αφιερώσεις στα κορίτσια του Άρατου που σε ακούνε αυτή okay. Τη στιγμή. Ναι, και αν με ακούνε κορίτσια, αύριο έχουμε πάρτι γενεθλίων, έτσι, της Άννης. Για κανονίστε, εγώ θα είμαι εκεί, δεν το συζητώ, δεν θα το έκανα με τίποτα. Έλα ρε πάνω, συγχώρεσέ την, εντάξει, είχε πονοκέφαλο. Εφή μου, έλα. Και η Μαρία δίνει τα χρόνια της πολλά στην Άννη. Και από μένα. Άννη, από τον Κυριάκο εδώ, το φίλο μου, εδώ και συνεργάτη μου πλέον. Είναι και συνεργάτη σου, φαντάζομαι. Ναι. Και το Μαράκι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το Μαράκι από εκεί χρόνια πολλά. Μαράκι, και από την Εύη. Και από την Εύη. Η ακριβούλα κοιμάται. Λοιπόν, όπως... αγάπη μου, θα τα πούμε αύριο και επιφυλάσσομαι. Σας περιμένω τη Δευτέρα να κάνουμε εκπομπούλα μαζί. Αν μπορέσετε. Και στον Πάνο να σε χαίρετε. Εμείς θα τα πούμε το βράδυ Παρασκευή στο πάρτι σου, αγάπη μου. Φιλάκια, αγαπημένη, φιλάκια. Αυτή ήταν η Άννη μου, η γλυκιά, η γλυκιά. Το είπαμε, Μαρία. Τι είπε? Δεν τα άκουσες στον αέρα. Και εγώ λέει, πες το. Το είπαμε από όλα τα κορίτσια. Και από τη Μαρία και από την Εύη το είπα. Κορίτσια, κανονίστε, έχουμε πάρτι το βράδυ. Έχουμε πάρτι, όχι αύριο, σήμερα πια, έχουμε πάρτι. Λοιπόν, φυσικά θα τις αφιερώσουμε τις Άννη στο επόμενο κομμάτι και είναι και πολύ ωραίο, Άννη μου. Πιστεύω να σ' αρέσει. Σίγουρα. Κυριάκο. Πες. Σίγουρα. Είναι ένα από τα τραγούδια που το τραγουδάω στο πρώτο πρόγραμμα και εγώ αυτό. Είναι το Αντώνη Ρέμου, το Δύο Ψέματα. Τέλειο. Άννη μου, για σένα αποκλειστικά το δικαιούσε, έχεις τα γενέθλιά σου. Συνεχίζουμε, φίλοι μου. Στέλνετε μηνυματάκια στο Facebook Μουσική Εκδρομή ή στην προσωπική μου σελίδα. Έφη Μάνου, ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία. Ανοίγει σε ένα πολύχρονη αγάπη μου.
Ακούσαμε και Αντώνη Ρέμου, δύο ψέματα, που ήταν αφιερωμένο για τη φίλη μας την Άννη και μας είπε το επόμενο κομμάτι ότι θέλει να το χαρίσει στα κορίτσια εκεί του Θεάτρου Άρατος, στο Ευάκι, στη Μαρία, στην Ακριβή, στην άλλη Μαρία, στις Σοφίες της και στην Κατερίνα, στην Δέσποινα. Να το χαρίσουμε σε όλα τα κορίτσια, ακούνε δεν ακούνε, για την Αναστασία εκεί που μάλλον πήγε για ύπνο και το Χριστινάκι μάλλον, τους καταλαβαίνω. Δουλεύουνε πρωί-πρωί, για τους φίλους που μας ακούνε στο εξωτερικό, ξέρω ότι μας ακούνε, και φυσικά πάνω απ' όλα για το φίλο μου τον Ντόμι, τον αγαπημένο εκεί που μας ακούει. Λοιπόν, ποιον, ο Γιώργος έχει πρόβλημα από ό,τι μας είπε. Ο Μάριος, πού είναι ο Μάριος? Μάρια Χριστινάκη, στείλτε μηνύματα. Κυριάκο, έχεις να μας πεις κάτι? Έχω να πω ότι θα ήθελα να έρθω κι εγώ στο Θέατρο Άρατος για να γνωρίσω επίσης τις φίλες σου. Εχθές και φίλους έχουμε, έχουμε και άντρες, αλλά εντάξει, είμαστε... Όχι, απλά γνωρίζω, ναι, τις γυναίκες από τώρα εδώ πέρα, ναι. Αυτό μιλάω τώρα. Είχαμε όχι ότι έχω αδυναμίες γυναίκες. Είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα εχθές. Χρησιμοποιήσαμε πρώτη φορά μάσκες. Δεν ξέρω αν μπήκε στο Facebook μου να δεις τις φωτογραφίες μου. Όχι, και ψέματα δεν λέω. Είναι κάτι λίγα. Κάτι λίγα τα είδα. Ναι. Μια σπρι μάσκα. Χρησιμοποιήσαμε μάσκες. Είχαμε ένα πολύ ωραίο μάθημα εχθές. Ετοιμαζόμαστε και για την παράστασή μας Μάιο με Ιούνιο. Θα ενημερώσω. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να μας δει, να μας παρακολουθήσει. Γενικά ήταν ένα πολύ όμορφο βράδυ, να αφιερώσω και στους δασκάλους μας, τον Βασίλη και τη Χριστίνα, και την Κική και τον Παπαδόπουλο που μας κάνει μουσική, αλλά κυρίως τον Βασίλη και τη Χριστίνα που είναι κοντά μας τις περισσότερες φορές. Πες μου, Κυριάκο. Νιώθεις την ανάγκη να μας τραγουδήσεις μήπως? Μπορώ να σε ρωτήσω καταρχάς, κρυώνεις? Όχι, το air condition είναι στους 32 βαθμούς και φοράς μπουφάν. Ξέρεις τι γίνεται? Ας το εξηγήσω τώρα ακριβώς. Κουβαλάς πολλά χρήματα πάνω σου και δεν θες να το εγκαταλείψεις? Όχι, δεν κουβαλάω πολλά χρήματα πάνω μου. Αλλά επειδή σήμερα ήρθα πολύ φορτσάτα στην εκπομπή. Παιδιά, αλήθεια είναι, εγώ επειδή είμαι μόνη στο στούντιο, κλειδώνω για κάποια στιγμή. Ακούω ένα, φοράω για ακουστικά και ακούω ένα μπαμ, 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 μπαμ. Και μετά λέω, θα γυγού στο χτυπάνε την πόρτα και πάω και βλέπω τον Κυριάκο. Εγώ λέω, τζάμπα ήρθα, είναι κλειστό. Όχι, αποκλείεται, δεν του στείλω τους ακροατές μου. Ο οποίο όμως ακόμη φοράει μπουφάν με κουκούλα. Δεν φοράει την κουκούλα, ευτυχώς. Τώρα σε εκθέτω. Όχι. Κρυώνει. Να το βάλω στους 40 βαθμούς. Όλα τα αντέχω. Και όλους. Θες να πεις ότι το στούντιό μας είναι κρυό? Όχι. Α, παιδιά, ξεκούμπωσε φρουμάρι. Είμαστε σε... σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο είμαστε, ναι. Μα στους 32 βαθμούς είναι το air condition. Ήτανε να έρθω. Συγγνώμη αν σε διακόπτω συνέχεια. Όχι, δεν με διακόψες. Ήθελα να έρθω και εχθές. Προχθές μάλλον, και έχει περάσει η ώρα, ναι, στο θέατρο, αλλά κρατούσα τα μωρά, σου έστειλα και μήνυμα, πιστεύω. Το είδα. Και το είδες. Έστειλες και χεράκι. Το είδα. Πάντως θα ήθελα να έρθω πολύ στο θέατρο και να γνωριστούμε όλοι μαζί. Την άλλη Τετάρτη, γιατί όχι, να έρθεις να παρακολουθείς το μάθημά μας. Την άλλη Τετάρτη είναι σίγουρο κατά 98%. Εντάξει, εντάξει. Τα επαγγελματικά πώς πάνε, θέλεις να μας πεις? Επαγγελματικά. Ναι. Το τραγούδι πώς πάει γενικώς, αν έχεις κλείσει δουλίτσες, αν διασκεδάζει. Σε είδα στο Facebook, βλέπω... γιατί εγώ σε βλέπω, σε παρακολουθώ. Ναι. Πήσουν στο καφέ Σπύρος. Ναι. Με την Κεφάλα. Ναι. Πώς βρέθηκε η Κεφάλα εκεί, σαν πελάτη? Η Μαρία Κεφάλα συχνάζει στο καφέ Σπύρος. Α. Απλά ήταν στις 10 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου χρόνου, ήταν εκείνο το ντουέτο που κάναμε με την Κεφάλα. Ήταν παλιά η δημοσίευση. Κάναμε, ναι, ναι. Απλά την ξανά
Ναι, είναι αυτά που σου λέει, ας πούμε, πριν από τόσα χρόνια και πριν δεν το πρόσεξε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πρόσεχα εσένα και την Κυφάλα. Ναι. Ήταν παλιές αναρτήσεις. Ήμουν όμορφος εκεί. Ήμουν όμορφος καθόλου. Πάντα είσαι όμορφος. Είσαι ένα πολύ ωραίο παιδί. Κυρίως είσαι όμορφος, γιατί χαμογελάει συνέχεια. Και ο άνθρωπος που χαμογελάει γίνεται κατευθείαν συμπαθής και ομορφαίνει. Το χαμόγελο ομορφαίνει τον άνθρωπο. Αρχεί αυτό. Θα το κόψω. Κατά τα άλλα είσαι ένα νέο παιδί, ψηλός, λεπτός, μελαχρινός. Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο, είμαι έτοιμος για την Ανέντα Πάνια. Για το χρυσό κουφέτο. Παιδιά, διαφημιστήκαμε. Όχι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι ή θα πούμε κι άλλα χαζά? Δεν μπορούμε να μιλάμε. Καλέ, όσο θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Για τους ακροατές δεν ξέρω. Λοιπόν, η Ευβίδη λέει, σε περιμένουμε Κυριάκο. Θα έρθω σίγουρα αυτό. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Ήθελα να πω ότι κάθε Παρασκευή και Κυριακή βρίσκομαι στο μαγαζί που τραγουδάω. Ναι, εκτός από αυτά έχεις κλείσει κάποια Σαββάτο άλλα. Έκλεισα. Αυτό το Σαββάτο έχω ένα καραόκε. Τέλεια, πού έχεις καραόκε? Εμείς είμαστε τρελαμένοι με το καραόκε. Με τον Τόλι Βασιλιάδη είμαστε στο Κουσκούς, στο Μεγάλο Αλεξάνδρο 35, στην πλατεία Τερψιθέας. Αυτή την ανάρτηση την έχω δει. Δεν το ξέρω όμως το μαγαζί. Περιέργως εγώ να μην ξέρω μαγαζί, και ειδικά δυτικά. Πλατεία Τερψιθέα στη Φλόριντα, εννοεί, Σταυρούπολη. Μπράβο. Πλατεία Τερψιθέα. Στο Κουσκούς ποια είναι? Ο Κουσκούς είναι μπαράκι. Ναι, είναι μπαράκι. Είναι στην πλατεία ακριβώς στο στρόγγυλο που κάνει. Ναι. Λίγο πιο κάτω, λίγο πιο εδώ δηλαδή. Πιο κάτω σε ποιον δρόμο? Έχει και πολλούς δρόμους. Α, Μεγάλο Αλεξάνδρο είπε. Στον Καπετάνιο, τον παλιό εκεί. 35. Στον Καπετάνιο, τον παλιό, την ψαριταβέρνα. Όσοι μπορείτε να έρθετε, έρχεσαι. Τέλος πάντων, μιλάμε για Σάββατο βράδυ. Σάββατο. Ώρα. 10:30 θα ξεκινήσουμε κάπου εκεί. Όταν λες καραόκε, εσύ θα τραγουδήσεις καραόκε ή όλοι? Εγώ και το λες Βασιλιάδες, οι δυο μας δεν είναι για πρώτη. Εννοείς ότι δεν είναι live με ορχήστρα και αυτά, είναι καραόκε. Ναι, αυτό είναι καραόκε. Οι άνθρωποι όμως, οι θαμώνες, θα τραγουδούν και αυτοί καραόκε. Όσοι δεν ντρέπονται, έρνουν το μικρόφωνο και τραγουδάνε. Τέλεια, κορίτσια, ακούτε? Ακούτε καραόκε? Δεν είχαμε κανονίσει να πάμε για καραόκε? Οπότε αν βολέψει θα έρθουμε να σε ακούσουμε. Λοιπόν, τρελαμένες είμαστε όλες φυσικά εκεί στο θέατρο με το τραγούδι, με την... Γράφει κάτι η Μαρία. Κυριάκο λέει, δώσε χαιρετίσματα στη Μαριάνθη από τον Τσίτσο. Θα δώσω, ξέρει λέει αυτή. Θα τα δώσω. Τη βλέπω συχνά τη Μαριάνθη. Λοιπόν, θα δώσουμε το επόμενο κομμάτι. Ναι. Το επόμενο κομμάτι είναι από Μελίνα Ασλανίδου, «Αόρατη πληγή». Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Θα το αφιερώσω στην Έφη μου, που την αγαπώ πολύ. Είναι καλή φίλη, πολύ καλός άνθρωπος, εννοείται. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Λοιπόν, δεν μ' αρέσουν αυτά, συνεχίζουμε. Αν δεν σε αρέσουν αυτά, ούτε τα δικά μου. Συνεχίζουμε, εγώ είμαι οικοδέσποινα εδώ, δεν θέλω τέτοια... Πρωταγωνιστές είναι οι ακροατές και εσύ που είσαι φιλοξενούμενος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μελίνα Ασλανίδου, «Αόρατη πληγή», για όλους εσάς, και σας ευχαριστώ θερμά που ξενυχτάτε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και το «Μη μιλάς». Σας αφήσαμε έτσι να ακούσετε δύο τραγουδάκια, να κάνουμε κι εμείς ένα πολύ ψηλό διαλυματάκι. Τα τηλέφωνα χτυπούσαν όμως και σας ευχαριστώ πολύ που καλείτε, έστω και αν δεν βγαίνετε στον αέρα. Το επόμενο κομμάτι θα το αφιερώσει ο Γιώργος, μας είπε, στον Δημήτρη από Λαμία. Και αν θυμάμαι καλά, Δημήτρη μου, είσαι εσύ που είσαι και καψούρισε. Θα μπουν και καψούρικα μετά, απ' όλα θα έχουμε. Και όπως κάθε φορά τελευταία, θα έχουμε πινελίες έτσι από παλιά διαχρονικά κομμάτια. Σας έχω έτσι κάποιες εκπλήξεις που νομίζω ότι θα σας αρέσουν, ειδικά στα μεγαλύτερα άτομα. Θα τους θυμίσουν κάποιες άλλες εποχές, αλλά και τα νεότερα ίσως να τα ξέρουν.
Σε λίγο, το επόμενο κομμάτι θα είναι ένα από αυτά. Προς το παρόν, για την Εύη εκεί που της αρέσει πολύ ο Μητροπάνος, θα ακούσουμε Μητροπάνο και Θες. Για τα κοριτσάκια μου εκεί, τσιμπήσατε με το καραοκέ, μέσα κοριτσιά μου, αρκεί να μην δουλεύω το Σάββατο που 99% θα εργάζομαι. Για όλους εσάς που ακούτε, με πολύ πολύ αγάπη, περισσότερες αφιερώσεις σε λίγο. Εύη μου, για σένα. Ήρθε και ο Κυριάκος. Κυριάκο, έχεις να πεις κάτι, να αφιερώσεις κάπου? Συγγνώμη. Δεν πειράζει, είμαστε ζωντανή εκπομπή, είμαστε αυθόρμητοι, είμαστε εαυτός μας. Ήθελα να πω ότι μόλις βγήκαμε έξω. Δεν στο πισκιόν. Και έχουν παγώσει τα παντελόνια μου. Έχουν παγώσει τα παντελόνια μου όλα. Βγήκαμε μια βόλτα στην αυλή, στο προάβλιο, στο διάλειμμα. Λες και είναι Οκτώβριος. Λοιπόν. Κυριακό, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε καραόκι εδώ. Εννοείται μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε, ναι. Καταρχάς ασχολείσαι με υπολογιστές, να το πούμε και αυτό, ναι. Ότι είσαι μεν επαγγελματίας τραγουδιστής, ναι. Αλλά ξέρεις, γνωρίζεις και άλλες τέχνες. Όπως επίσης είσαι και τεχνικός, είσαι, πώς θα λένε αυτό, ηλεκτρονικός, αυτοί που ασχολούνται με τα κομπιούτερ. Ναι, είμαι και τεχνικός και ηλεκτρονικός. Και τεχνικός, δεν ξέρω πώς θα λέτε. Εδώ πέρα τώρα που βάζουμε τραγούδια, ναι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε τραγούδια καραόκια και να τραγουδάω. Γίνονται, όλα γίνονται, ξέρεις. Τέλεια, τέλεια. Όλα γίνονται. It sounds good. Λοιπόν, πάμε προς το παρόν να ακούσουμε το Μητροπάνο και επανερχόμαστε. Μην το πεις, δες τι θα τους βάλω μετά, δες κομμάτι. Ναι. Κομμάτι του 67, δεν λέω περισσότερα. Μετά, ναι. Λοιπόν, Ευάκη, για σένα και για το μαράκι μου το όμορφο εκεί, το Χριστινάκι, το Μάριο, τον Ντόμι, τον Γιώργο, τον Δημήτρη από Λαμία, την Άννη, τον Πάνο, όλους εσάς. Πόσο αγαπημένος ο Μητροπάνος, πόσο αγαπημένος. Φοβερό. Φίλοι μου, είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και η εκπομπή Μουσική Εκδρομή με την Εύη Μάνου που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα ζωντανά εδώ παρεούλα μαζί σας που μας ακούτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι τελευταίες μου εκπομπές είναι εδώ παρέα με τον Κυριάκο. Έτσι, Κυριάκο. Εννοείται. Προφανώς σου άρεσε εδώ το στούντιο. Και τα κινέζικα, άνοιξε και η όρεξή μου τώρα. Λοιπόν, για τον Ντόμι εκεί που μας κερνάει κινέζικο. Ντόμι μου, πολύ ευχαρίστως να έρθουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε, είσαι λίγο μακριά. Τι κινέζικο τρως, Ντόμι μου, δεν με ξετρελαίνει να πω την αλήθεια. Το 93 έφαγα πρώτη φορά κινέζικο. Εντάξει, δεν τρελάθηκα, αλλά είναι μία εμπειρία. Και τα ξυλαράκια πάντως τα πιάνω πάρα πολύ καλά. Είχα κρατήσει και για σου, στον Καναδά είχα φάει κινέζικο πρώτη φορά. Για την καλά ταξίδια έχω κάνει και εγώ, αλλά σαν την Εύη δεν είναι πολύ ταξιδιάρα. Εγώ έχω πάει στην Κρήτη μόνο. Καλή είναι και η Κρήτη, άσχημη είναι η Κρήτη. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν πάει 100 χιλιόμετρα από το σπίτι τους. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι, όπως σας είπα, είναι από αυτές τις πινελές που βάζω διαχρονικά παλιά κομμάτια. Το είδε η κόρη μου όταν έγραφα τη λίστα και μου λέει «Μαμά, τι κάνεις, είναι δυνατόν?» Λέω «Γιατί είναι ένα υπέροχο τραγούδι». Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε. Εμένα μου θυμίζει, μου φέρνει στο μυαλό πολύ όμορφες αναμνήσεις. Είναι του 67, φανταστείτε. Υπήρχαν και αυτές οι εποχές, Κυριάκο. Εννοείται. Το 67 ζούσες. Έπρεπε να κάνεις κανένα αφιέρωμα. Θα κάνουμε. Για Sixteens. Θα κάνουμε. Έχει πολλά. Ένα καλοκαίρι είναι πολλά. Έχει. Λοιπόν. Δεν λέμε σκληρό μου αγόρι. Θα έχει πούμε. Πολλά τραγούδια. Έχει υπέροχα, παιδιά, η ελληνική μουσική, τα ελληνικά τραγούδια. Έχουμε υπέροχη πρίκα τώρα. Τι να λέμε.
φανταστικούς καλλιτέχνες, υπέροχες φωνές. Η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος και βγάζει πολλά ταλέντα σε όλους τους... Εννοείται, άμα κρίνω τη δικιά σου φωνή. Λοιπόν, θα τραγουδήσουμε κι εμείς κάποια στιγμή. Θέλω να σκεφτείς, να τραγουδήσεις. Τέλεια. Τώρα όμως θέλω να απολαύσουμε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα. Που μου αρέσει πάρα πολύ. Σας το χαρίζω με πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Μου θυμίζει όμορφες στιγμές, παρελθόν, είναι παλιό. Ας μην το πούμε, άστο για έκπληξη. Ναι, για όλους εσάς, με πολύ αγάπη. Αφιερωμένο. Τέλειο. Πώς σας φάνηκε? Ήταν ο Βάκης φυσικά και τόσα καλοκαίρια τραγούδι. Το 67 ο Δάκης με μία φωνή νεανική πιτσιρικάς. Ναι. Ζει ο Δάκης, δεν ζει? Ναι. Είναι, πρέπει να είναι μεγαλούτσικος κι αυτός. Ο κομμάτι θυμίζει, Έφη μου, ξένο κομμάτι, ξένα κομμάτια. Ενώ εγώ είμαι λάτρης της δεκαετίας 80, για όποιους δεν ξέρουν. Μα η δικιά σου δεκαετία παλιά, είναι στο τελικά. Η παλιά δεκαετία, ναι. Εγώ μου αρέσει και ο Elvis, μου αρέσει και ο Michael Jackson, Samantha Fox, εκεί μέσα παίζω εγώ. Scorpions, η Metallica. Κάποια φορά θα ήθελα να κάνεις και ένα ξένο ρεπερτόριο της μπαλάντες. Όχι, δεν μπορούμε. Όχι, δεν θέλω. Δεν μπορεί, εντάξει. Τέλος, εντάξει. Μόνο ελληνικά. Αν και μ' αρέσουν πολλά ξένα κομμάτια. Εμένα κυρίως μ' αρέσουν. Το αγαπημένο μου ξένο κομμάτι είναι το Wonderful World του Louis Armstrong. Εμένα είναι πολλά, αλλά έχω ξεχωρίσει και το Lady, Kenny Roger. Δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ ξέρω αυτά τα γνωστά, τα διαχρονικά του Τιτανικού, του Σωματοφύλακα. Αυτά τα τραγούδια με τρελαίνουν. Ας το τραγουδήσω λίγο τώρα. Ναι. Lady, for so many years I saw you never find. Ναι, είναι ένα ωραίο κομμάτι. Είναι διαχρονικό πολύ. Δεν είμαι σε θέση τώρα για ξένο ρεπερτόριο. Ναι, εντάξει, απλά λίγο στο θύμισα. Α, ναι, το ξέρω. Δεν είμαι καλός στα αγγλικά. Αυτό το λέω καραόκι μόνο αν βλέπω τα λόγια. Kenny Rogers. Στο καραόκι πώς είναι τα λόγια όταν είναι αγγλικό το τραγούδι? Αγγλικά, αλλά τα βλέπω. Α, δηλαδή αν τα βλέπεις μπορείς. Δεν το έχω μάθει απ' έξω δηλαδή το κομμάτι. Κατάλαβα. Παρ' όλα αυτά εγώ θέλω κάτι να τραγουδήσεις. Λοιπόν, πάλι βρέχει. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πια σε έχει, τέτοια πίεση η καρδιά μου δεν αντέχει. Πάλι βρέχει. Με πλήγωσε, με πρόδωσε, τα όνειρα μου σκότωσε και τα τρωτά ζημιά μου τα έκανα δυναμία μου. Πάλι βρέχει. Πολύ όμορφο. Δεν το ξέρω όμως. Είναι τη Βασίλη Καρά, είναι παλιό, είναι παλιό. Είναι. Πόσο παλιό. Και εγώ για παλιά λάτρες. Είμαι. Είναι με τα κομμάτια εκεί το έστι απέμεινε, εκεί μέσα παίζει. Ναι, εντάξει, κάτι μου θύμισε, αλλά δεν ξέρω τα λόγια, ρε παιδί μου. Πάλι βρέχει. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι, θα ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες του. Επίκαιρο πάντως, το βροχερό αυτό βράδυ. Γι' αυτό διάλεξα αυτό, επειδή μια βρέχει. Χαρά. Λοιπόν, φίλοι μου, να δώσουμε τηλεφωνάκι. Λέμε, σε περίπτωση που δεν διστάζετε και θέλετε να καλέσετε, να βγείτε και ζωντανά στον αέρα, τα μηνυματάκια σας τα ακούω, θα τα δω σε λίγο. Έχουμε τηλέφωνο, WhatsApp. 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Σταθερό σήμερα δεν βλέπω, αλλά υπάρχουν και σελίδες στο Facebook, η Μουσική Εκδρομή και η προσωπική μου σελίδα. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε εκεί. Έχω και βιντεά και έχω και φωτογραφίες από το θέατρο. Να δείτε και ποια είμαι για όσους δεν με γνωρίζουν.
Είναι το Εφημάνου Ελληνικά, τα δύο πρώτα κεφαλαία. Πες στον Κυριάκο. Εύη, ψέματα μας λες. Λέει η Εύη ότι ήταν το πρώτο μπλουζ το οποίο χόρεψε. Ποιος? Όσα καλοκαίρια ήταν το πρώτο ναι, μπλουζ αλλά το οποίο όχι χόρεψε. Όταν πρώτο βγήκε. Εύη, μη με τρελαίνεις. Το 67 είναι το τραγούδι. Είπαμε ότι είμαστε μεγάλες, αλλά δεν είμαστε και σαν την Πελοπόννησο ούτε σαν την Ακρόπολη. Δεν ξέρεις, αυτά τα λέω για να σε προκαλέσω για να γράφεις, για να σε έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, δεν όπως και να έχει, εντάξει, δεν ήταν ο πρώτο εμφανιζόμενο του τραγούδι όταν το χορέψαμε, σαφώς και όλοι το χορέψαμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα, δύο, για να δω, δύο τραγούδια, μισό λεπτό να δω. Ναι. Δύο τραγούδια ακόμη έτσι ελαφρά και μετά θα γυρίσουμε στο λαϊκό ρεπερτόριο και προς καψούρα, αλλά ωραία λαϊκά τραγούδια, τα μηνυματάκια τα ακούω. Λοιπόν, για τον Μάριο, για την Κριστίνα, για την Εύη, για τη Μαρία, για όλα τα κορίτσια εκεί που, του Θέατρου Άρατος, για τον Ντόμι που τρώει κινέζικο και δεν μας δίνει, για τον Γιώργο, για τον Δημήτρη στη Λαμία, για τους φίλους από το εξωτερικό που ξέρω ότι μας ακούνε, αλλά δεν επικοινωνούν, δεν πειράζει. Παιδιά, ξέρω ότι μας ακούτε και έξω, σας κρατάμε συντροφιά, αυτό είναι αρκετό, έστω και αν δεν επικοινωνείτε. Συνεχίζουμε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ιδιαίτερο. Δεν το έχουμε ξανακούσει στην εκπομπή. Το βλέπεις, Κυριάκο? Είναι το Μπαρ το Ναυάγιο. Αγαπημένο τραγούδι, ωραίο. Με την Αρλέτα που έφυγε τελευταία από τη ζωή, τώρα τελευταία. Συγχρονιστήκανε πάντως. Η Εύη και η Μαρία γράφουνε μαζί. Συγχρονιστήκαν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Αρλέτα. Ο Lady λέει χόρεψε πρώτη φορά. Το Lady. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Πες μας κι άλλα, πες μας κι άλλα. Λοιπόν, Μπαρ το Ναυάγιο, Αρλέτα, ένα ιδιαίτερο κομμάτι, φίλοι μου. Είπαμε όλα τα είδη, τα ακούμε εδώ και μετά ακόμη ένα τραγουδάκι και μετά γυρνάμε σε λαϊκό πρόγραμμα. Μείνετε μαζί μας όσο αντέχετε τουλάχιστον, και ξέρω ότι οι περισσότεροι θα ξυπνήσετε πρωί. Όσο αντέχετε, φίλοι μου. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, το Μπαρ το Ναυάγιο. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα το πιστεύω. Μισό λεπτό να ανοίξω. Ναυάγισε. Δεν πειράζει. Συγγνώμη, τις μπουρμπουλίδες τις είδες από το Μπαρ το Ναυάγιο. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, πρόδρομε, μιλάω στον υπεύθυνο εδώ του σταθμού, πρόδρομε, δες τι τραβάω, άσε τα μικρόφωνα, άσε που μου βάζουν τραγούδια 45 δευτερόλεπτα μόνο. Τώρα δηλαδή το Μπαρ το Ναυάγιο, τι έγινε ρε παιδιά, ναυάγησε? Σίγουρα ναυάγησε. Πώς ναυάγησε, Αρλέτα μου? Πάει, δεν ήταν γραφτό να ακούσουμε την Αρλέτα, ξεχάστε το. Όμως έρχεται ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Λες, δεν ήταν το φάντασμα της Αρλέτας? Όχι. Περίμενε, σοκαρίστηκα, αυτό πρώτη φορά μου το έκανε στην εκπομπή. Έπαιξε λίγο Μπαρ Ναυάγιο, καπάκι έπαιξε το επόμενο. Ακούστηκαν. Δεν ήταν αυτό. Εγώ ξέρω τι έγινε. Τι έγινε, πες μου και εμένα που δεν ξέρω. Όταν άκουσε ο Βοσκόπουλος τον Μπαρ το Ναυάγιο που ήταν πρώτο, είναι το μαχαίρι. Έδωσε μια στο άστο. Αυτό είναι η εταιρεία επιστημονική φαντασία. Λοιπόν, φίλοι μου, ο δαίμον του υπολογιστή, αλλά θα σα αποζημιώσω γλυκά. Πονούσε το μαχαίρι. Τόλης Βοσκόπουλος. Τέλειο. Και αυτό το έχω. Και αυτό το έχω στο ρεπερτόριο. Όλα τα έχεις. Πάμε να τα ακούσουμε. Γλυκά πονούσε. Να καληνυχτήσω το Μαράκι. Μαράκι, καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα, κοπέλα μου. Ήδη έχεις μείνει αρκετά ξύπνια, το καταλαβαίνω.
Για την Εύη εκεί που δεν λέει να πάει να κοιμηθεί αν δεν τελειώσει η εκπομπή. Τι ώρα θα τελειώσουμε την εκπομπή, Κυριακό? Μ' αρέσει που σήμερα μιλούσα με τον υπεύθυνο του σταθμού, μέσα είχα ένα ραντεβού και λέω παίρνει παράταση η εκπομπή. Φυσικά μου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα, κάνω ό,τι θες. Λέω όσο μ' ακούν ακροατές, καμιά φορά την τραβάμε και περισσότερο. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε λαϊκό ρεπερτόριο. Για το Κατερινάκι εκεί, γιατί δεν απάντησες? Εγώ σ' αφήνω υπεύθυνο στα μηνύματα, λοιπόν. Ό,τι μπορώ απαντώ. Και το Κατερινάκι εκεί μας έστειλε μήνυμα και δεν το είδαμε δηλαδή. Δεν βγαίνει. Δεν βγήκε στο πλάι για να δω αν ήταν η Κατερίνα. Γιατί σβήσε τα παραθυράκια που διάβασες και ναι, μετά βγαίνουν καινούρια. Υπολογιστές κάνεις, δεν το ξέρεις. Ναι. Έχεις εγώ γεμίσει πριν, παράθυρα είχα... εκεί. Είναι άνοιξα την Κατερίνα πριν και ήταν κλειστή, ενώ ήταν κλειστή. Γι' αυτό εγώ την άφησα ανοιχτή, ίσως έμπαινε κάποια στιγμή, αλλά όταν με λειτουργεί ένα μήνυμα... Θα κάνεις καλή δουλειά, αλλιώς θα σε απολύσουμε, το ξέρεις. Το έχω απόψη μου. Κατερινάκη μου, συγγνώμη αγάπη μου. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Άφησα τον Κυριάκο εδώ υπεύθυνο στα μηνύματα, έχει ανοίξει όλα τα παράθυρα εκεί. Ποια παράθυρα έχω ανοίξει, θα μου πεις? Να τα. Τα ανοιχτά εκεί θα τα κλείνεις για να ξέρεις πότε ξαναγράφουν. Μάλιστα. Οι ακροατές. Άκουσες τι σου είπα? Εννοείται. Αντί μη σε βάλω να σκουπίζεις τώρα. Κοίταξε, ό,τι σκουπίζουμε ύστερα από την εκπομπή. Και να σφουγγαρίσεις. Ύστερα από την εκπομπή ρίχνω μια... Ωραία, να βγάλεις και τα σκουπίδια. Και να μου κάνεις και έναν καφέ. Εννοείται. Σκέτο. Γαλλικό θέλεις, τι, ή βραζιλιάνικο? Ό,τι να Κυπριακό. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, έτσι ακούσουμε, θα περάσουμε σε λαϊκό πρόγραμμα. Μάρη, τι κάνεις, στείλε κανένα μηνυματάκι, ακούς, κοιμήθηκες? Το Χριστινάκι σίγουρα κοιμήθηκε, σηκώνεται πρωί, δουλεύει σε φούρνο. Δύσκολα τα πράγματα όταν εργάζεσαι σε φούρνο, καταλαβαίνω, αλλά έστω και τόσο που άκουσες, μωρό μου. Μάρη, περιμένω μηνυματάκι. Για έγραψε, έγραψε. Έγραψε. Ωραία, λαλά λέει. Αυτό το είδαμε πριν. Κιόλας τώρα, να το γράφει τώρα. Ωραία. Άρα είσαι ξύπνης. Εδώ με λέει, ακούω. Τα γόρι μου. Γεια σου Μάρια. Γεια σου Μάρια. Λοιπόν, για την Αμερική, για το φίλο μας εκεί που ακούει. Φυσικά για τον Δημήτρη στη Λαμία, για τον Γιώργο που στεναχωριέται, που δεν μπορεί να μπει στην εκπομπή και έχει πιάσει όλες τις φωτογραφίες μου στο Facebook και τις σχολιάζει. Θυμήθηκε κάτι παμπάλες φωτογραφίες. Άρα Γιώργο, δεν μας ακούς, τι να σου κάνει. Έχει πει και η Ρούλα. Γεια σου Ρούλα μου. Ποια Ρούλα? Η Ρούλα Παπαδοπούλου. Μεγάλη μας τιμή, Ρουλάκη. Η τραγουδιάρα μου, μου. Μεγάλη μας τιμή, Ρουλάκη. Πολύ καλή φωνή, πολύ καλή φωνή. Μα την ξέρω. Έχω ακούσει πολύ καλή φωνή. Τη Ρουλά. Μα πήγα πολλές φορές εκεί που τραγουδάει. Πάρα πολύ καλή. Καλώς το Ρουλάκη, δεν κοιμάσαι καλή μου? Λοιπόν, Ρούλα, δεν ξέρω τι σου αρέσει να ακούς. Ακούσαμε ελαφρά κομμάτια και τώρα πάμε σε λαϊκό. Ξεκινάμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που από ό,τι μου είπες θα το βάλεις στο ρεπερτόριό σου, Κυριακό. Ναι. Μόνος θα το λες? Μόνος μου. Μόνος μου. Δεν μασάω τίποτα εγώ. Εντάξει. Επειδή είναι ντουέτο, γι' αυτό το λέω. Δεν μασάω τίποτα. Και τα ακούγα χθες το βράδυ. Είναι Βασίλης Καράς και Στέλιος Ρόκος. Δύο κουβέντες αντρικές. Πολύ καλό τραγούδι. Και ξεκινάμε το λαϊκό μας πρόγραμμα. Το μικρόφωνο δικό σου, δεν θα ξαναμιλήσω μέχρι να παίξει το τραγούδι. Πες ό,τι θέλεις. Να πω κι άλλα. Ό,τι θες. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω και πάλι που βρίσκομαι εδώ. Θέλω τέτοια. Όχι, άλλα πράγματα αυτά να πεις. Τι άλλα? Δική να μου δηλαδή η χαρά. Τι άλλα πράγματα να πεις. Πες μας κάτι από τη ζωή σου. Α, τα παιδιά σου είναι μεγάλα, θα πούν ποιήμα αύριο. Ο δικός μου θα πει ποιήμα αύριο το πρωί, οπότε πρέπει να ξυπνήσω πρωί και να πάω στο σχολείο. Και θα ντυθεί τσολιαδάκι. Ναι. Μπλε τσολιαδάκι θα λυθεί. Αύριο έχουν μια γιορτή, 8 με 10 και αυτά, ναι. Όχι, εμείς πιο αργά τα έχουμε. 9-9.30 είναι η γιορτή τους. Και θα παρευρεθούμε όλοι εκεί να δούμε τα τσολιαδάκια μας, να γιορτάσουμε την 25η Μαρτίου που έρχεται. Δεν ξέρω, θα έχει καλό καιρό, άκουσες? Χλωμό το βλέπω, για Μάρτι. Χλωμό το βρε, το βλέπεις τέλος πάντων. Ήθελα να πω να σας εύχομαι υγεία σε όλους, να περνάτε καλά. Εγώ τα έχω καλά με τον εαυτό μου, έφυγε πολύ δυνατός μέσα μου. Εύχομαι στους ακροατές σου,
να κάνουν το ίδιο. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι διπλή γιορτή, έτσι, γιατί έχουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, έχουμε και την επέτειο της 25ης Μαρτίου, της Επανάστασης του 1821, να τα λέμε και αυτά, γιατί πολλοί που τους ρωτάνε δεν ξέρουν τα παιδιά μας δυστυχώς τι γιορτάζουμε. Άλλοι λένε όχι, άλλοι λένε τα έχουν κάπως συγκεχημένα στο μυαλό. Διπλή γιορτή λοιπόν είναι ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου. Γιορτάζει η Εκκλησία μας τον Εύωσμο. Έχει ωραιότατη πανήγυρη, να έρθετε να μας επισκεφτείτε και να περάσετε καλά, να ανάψετε το κεράκι σας στην εκκλησία και να διασκεδάσετε. Λοιπόν, πάμε στο λαϊκό πρόγραμμα. Όπως είπαμε, πες το. Βασίλης Καράς και Στέλιος Ρόκος, δύο κουβέντες ανδρικές, και ακούτε φυσικά Έφη Μάνου. Και μουσική εκδρομή Έφη Μάνου και Κυριάκος Σταυρίδης παρέα για άλλη μία φορά. Κόπηκε δε φταίω και πάλι εγώ. Ακούσαμε Δημήτρη Μητροπάνο, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Τώρα που είπε Θεσσαλονίκη ξημερώματα, παιδιά μου, έχει 20 χρόνια που είμαι, που ζω στη Θεσσαλονίκη. Έχω τρεις πατρίδες, τις Σέρες, τη Δράμα και τη Θεσσαλονίκη. Εδώ και 20 χρόνια ζω στη Θεσσαλονίκη και δεν έχει καμία σχέση η Θεσσαλονίκη πριν από 20 χρόνια με τώρα, ειδικά στο θέμα της διασκέδασης αναφέρομαι. Αυτή η πόλη που δεν κοιμότανε ποτέ, τώρα πια κοιμάται ένα Σάββατο, άντε μία Παρασκευή, για νυχτερινή ζωή μιλάμε. Και εκείνο στο κέντρο, λαδάδικα, λιμάνι, στο φίξ όσα είναι ανοιχτά, όποτε ανοίγουν. Μόνο εκεί μπορείς να βλέπεις πια κίνηση, στις γειτονιές, απόλυτη ερημιά. Ο κόσμος μαζεύτηκε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τώρα βγαίνει η νεολαία τα βράδια, όπου και να πας, και στα μπουζούκια να πας, αν και δεν είναι μπουζούκια, είναι μόνο μπουζούκια δεν είναι. Κυριάκο, μην κάνεις θόρυβο, είμαστε στον αέρα. Όπως είπα, αυτή η πόλη πια άρχισε και κοιμάται. Δεν έχει την νυχτερινή, λέω για την νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης. Πώς ήταν πριν 20 χρόνια που πρωτοήρθα, πριν μια δεκαετία. Τώρα πια πολύ ησυχία, βγαίνουν νέοι άνθρωποι μόνο έξω. Αυτοί που δεν έχουν υποχρεώσεις, αυτοί που ζουν με γονείς ή δουλεύουν και τρώνε το χαρτζιλίκι τους. Οικογένειες δύσκολα βλέπεις έξω, ακόμα και σε ταβέρνες. Αλλά εντάξει, το παλεύουμε, το παλεύουμε. Είναι η ιδιοσυγκρασία μας, είναι ο καιρός. Είναι ένας ευλογημένος τόπος η Ελλάδα. Και δεν ξέρω, ελπίζουμε να γίνει κάτι. Θα γίνει κάτι, Κυριάκο μου, τι λες? Ας ελπίσουμε. Σε πιάνω αδιάβαστο, έλεγα. Όχι, απλώς για την κατάσταση γενικώς. Αλλά είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα που λέει και το τραγούδι. Λείπει μόνο η πρωτοψάλτη, λείπει. Λοιπόν, να είμαστε γεροί, να το παλεύουμε, παιδιά. Προς το παρόν να ξεχαστούμε εδώ, να ακούσουμε ωραία τραγουδάκια. Να κάνουμε κουβεντούλα. Πες μου, Κυριακό. Έχεις πολύ ωραία φωνή. Όταν βρέχει, μου το είπες. Όχι. Και όποιος λέει σε ακούει, χαλαρώνει, χαλαρώνει και ηρεμεί. Ποιος το λέει αυτό? Αυτό το λέει η φίλη μου, η Δροσάτη, η Κατερίνα. Α, Κατερίνα. Δροσάτη, δροσερή. Πολύ καλή φίλη, πολύ καλή φίλη. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έξω που ήμουν έτσι βγήκαμε λίγο για ένα διαλυματάκι, μικρό, 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 πίκολο. Λοιπόν, μου ήρθε ένα τραγούδι στο μυαλό, το οποίο δεν το έχω στη λίστα μου, αλλά θα το βάλω. Ξέρεις ποιο τραγούδι μου έρθει στο μυαλό? Για πες το μας λίγο έτσι. Έχω μια καρδιά, πάρ' την αν τη θες, μα να την προσέχεις, είναι ολοπλήγες. Μες στα δυο σου χέρια, όταν την κρατάς, να μην τη μαλώνεις,
να την αγαπάς. Δεν θέλω τίποτα, μόνο αγάπη. Όσοι περάσανε πήραν και κάτι. Δεν θέλω τίποτα, μόνο αγάπη. Όσοι περάσανε πήραν και κάτι. Για όλους τους ακροατές αφιερωμένο, δεν είμαι τραγουδίστρια, δεν το έχω με το τραγούδι, απλά... Δεν σου είπε κανείς αν είσαι τραγουδίστρια. Λοιπόν, αλλά... Το είπες με την ψυχούλα σου. Α, ναι, αλλά ηθοποιός, ναι, θα ήθελα να είμαι, το προσπαθώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνυματάκια, ευχαριστώ που είστε ξύπνοι ακόμη. Δεν αφιερώσαμε στη Βάσο, η Βάσο κοιμάται. Η Βάσο κοιμάται, αλλά ήρθε και εμένα ένα τραγουδάκι τώρα να, να το πεις, αγαπητέ, μαζί. Άμα το ξέρω. Δίχως ετικέτες και τιμές, ό,τι πάρεις, πάντα έχει νύχτα ό,τι θες και γουστάρεις. Έλα να μοιράσουμε ποτό και παρέα. Εδώ το φως δεν είναι αρκετό, μα είναι ωραία. Εκεί που μου πάνε, ποτέ πια να μην πάω. Εκεί που λέγανε, ποτέ μην ακουμπάω. Στα σκουπίδια, εκεί έχω κάνει τα καλύτερα ταξίδια. Εκεί με κέρασαν καπνοφυλιά και ξύδια. Όταν χαρμάνιαζε μονάχη η καρδιά. Στα σκουπίδια βρήκα διαμάντια που οι άλλοι είχαν πετάξει. Φίλους και έρωτες που χρόνια είχα χάσει. Μες στα σκουπίδια ήταν όλοι τελικά. Εκεί συχνάζουν τα καλύτερα παιδιά. Υπέροχο, Κυριάκο, το είπες υπέροχο με την ψυχούλα σου. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι εκτός το ότι είναι ακαπέλα, είναι και περασμένη η ώρα, δεν μπορούμε και να φωνάζουμε εδώ, αλλά αλλιώς τραγουδάς σε χαμηλό τόνο. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πιο δύσκολο παρά να βγάλεις τη φωνή σου. Υπέροχο ήταν, Κυριάκο, πραγματικά ήταν υπέροχο. Εξελίσσεσαι, η φωνή σου οριμάζει. Εγώ, ας πούμε, που σε ξέρω τόσο καιρό, εντάξει, δεν είναι πολλά τα χρόνια, αλλά κάθε φορά που σε βλέπω, βλέπω ότι καλυτερεύει η φωνή σου, γίνεται καλλιεργείται, ρε παιδί μου, περισσότερο. Δεν θέλω να μένω στάσιμο, το ξέρεις. Μα όχι, όταν και αυτή είναι η δουλειά σου, εξελίσσεσαι, γι' αυτό είναι λογικό. Υπέροχο, υπέροχο, μ' άρεσε. Στην αρχή δεν κατάλαβα ποιο ήταν, αλλά μετά το κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο. Πάολα. Πάμε. Να διαβάσουμε και τα μηνύματάκια που μας ήρθαν. Ναι. Τέλειο, λέω, αφιερωμένο σε εσάς, Έφη μου. Η Κατερίνα πάλι. Κατερινάκη μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά, κορίτσι μου. Πάμε να ακούσουμε Πάολα, εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Τι λαϊκά θα ακούγαμε αν δεν ακούσουμε και Πάολα. Πάολα ήταν, λοιπόν, εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, πάλι λαϊκό θα ακούσουμε. Σμαράγδα μου γλυκιά, δεν κατάλαβα αν ακούς το χεράκι, το είδα, αν ακούς την εκπομπή, αν ακούς την εκπομπή μας, καλώς όρισες στην παρέα. Είναι η εκπομπή Μουσική Εκδρομή και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου, παρέα με τον Κυριάκο Σταυρίδη εδώ. Και σας κρατάμε, θέλω να πιστεύω, καλή συντροφιά. Αν σας άρεσε η συντροφιά μας, η εκπομπή βγαίνει ζωντανά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη
με καλεσμένους πολλές φορές, φίλους, ακροατές εδώ στο στούντιο. Δευτέρα και Πέμπτη λοιπόν, μεσάνυχτα ζωντανά, με πολύ ελληνικό τραγούδι διαφόρων ειδών, ελαφρά, χορευτικά, λαϊκά, ό,τι θέλετε εσείς και ό,τι επιλέγουμε εμείς για σας με πολύ αγάπη. Λοιπόν, υπάρχει τηλεφωνάκι να το δώσουμε σε περίπτωση που θέλετε να μας μιλήσετε, να στείλετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις αφιερώσεις σας. Είναι ένα WhatsApp στη διάθεσή σας αυτή τη στιγμή. 697-29-6060-606. 697-29-6060-606. Και οι σελίδες μας στο Facebook Μουσική Εκδρομή και η προσωπική μου σελίδα Έφη Μάνο Ελληνικά, τα δύο πρώτα κεφαλαία. Έφη, Βαριανασένης Κυριάκο πάνω από το μικρόφωνο. Θέλω να πω. Λες και είσαι κανένας παππούς, μια χαρά παιδί. Μ' αρέσεις. Θέλω να πω κάτι. Να πεις ό,τι θέλεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο του ραδιοφώνου, ούτε και το έργο του τραγουδιστή. Ναι. Αυτό το λέω από πείρα. Τα ακότσια πρέπει να είναι μεγάλα για να βγεις επάνω στην πίστα για να ξέρεις ραγούδια απ' έξω. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πιο πολύ δύσκολο, σημαντικό. Πιο δύσκολο να είσαι τραγουδιστής από το να είσαι ραδιοφωνική παραγωγός. Να σου πω γιατί. Γιατί εμείς εκθέτουμε τη φωνή μας μόνο. Εσύ εκτίθεσαι ολόκληρος, πρέπει να είσαι άψογος και στην εμφάνιση και στα πάντα. Εμείς είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο, δεν μας βλέπει ο κόσμος, αν και βγάζω live πολλές φορές εδώ από το στούντιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν σε βλέπει ο κόσμος, αλλά από τη φωνή σου, από την ψυχή σου, ναι, μου φέρνεις πιο κοντά. Δεν το έχουν όλοι αυτό στο μικρόφωνο, ναι, δηλαδή, αλλά έχουν μια αύρα θετική και άλλη μια αύρα, όχι αρνητική, μια κανονική αύρα. Όποιος έχει θετική αύρα, ξεσηκώνει τον άλλον, ογκάνει και αισθάνεται όμορφα ότι σίγουρα έχει έναν άνθρωπο δίπλα του ο οποίος θα περάσει καλά. Είναι αρκετά. Δεν είναι βγήκα στο μικρόφωνο απλά έτσι και λέω αηδίες ή καλά πράγματα ή άσχημα πράγματα. Είναι η γλύκα σου στον κόσμο αυτό που θα δώσεις. Ναι, σαφώς. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο πάλι. Το σπουδαιότερο είναι είσαι αυτός σου, να είσαι αληθινός, να είσαι αυτός που είσαι. Εγώ ξεκίνησα αυτές τις εκπομπές πρώτα για να κάνω αυτό που μου αρέσει. Το κοινό του αποδέχτηκε, οι ακροατές με αποδεχτήκανε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι ακολουθούν, ακούν τις εκπομπές μου, παρόλο που βγαίνω πάρα πολύ αργά. Δεν ξέρω αν τα αλλάξω αυτά κάποια στιγμή, γιατί έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις που τελειώνω αργά τη νύχτα. Και το ξεκίνησα έτσι για να χαλαρώνω εγώ. Πρώτα ξεκίνησε αυτό από μένα, από τη δικιά μου εσωτερική ανάγκη. Και αυτό προφανώς πέρασε και στους ακροατές και αυτή τη στιγμή μας ακούνε άτομα κάθε φορά και τους ευχαριστώ θερμά. Και όχι μόνο μας ακούνε, μας στέλνουν και πολλά μηνυματάκια, τα οποία ξεκινάνε πριν την εκπομπή, θέλω, ναι, να σου πω. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι στο ραδιόφωνο ασχολείσαι χρόνια. Σε ρωτάω, απάντησέ μου. Είναι η πρώτη μου επαφή με το ραδιόφωνο. Οπότε, ένας ο οποίος κάνει χρόνια ραδιόφωνο, ναι, θα έχει σίγουρη επιτυχία, αυτό πιστεύεις? Δεν ξέρω αν έχει, ίσως από συνήθεια, ίσως σε ποιο σταθμό είναι. Δεν το ψάχνω. Ότι και ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με το ραδιόφωνο, αν βγει για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο και δώσει κάτι καλό στον κόσμο, θα το εισπράξει κιόλας. Μα αυτό είναι παντού, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, αυτό είναι παντού. Κάτι καλό να δώσει όμως, κάτι όμορφο. Να είναι ο εαυτός του, το είπαμε. Να μην παριστάνει κάτι άλλο. Φυσικά καταθέτεις ψυχούλα, καταθέτεις καρδούλα εδώ πέρα. Έστω και έναν άνθρωπο να κάνω ευτυχισμένο, με την έννοια να μην νιώθει μόνος, για μένα αυτό είναι ευτυχία. Ας πούμε, ευτυχία σε έναν άνθρωπο να το περάσω και μόνο. Μπορεί να διαθέτω καλή φωνή, αλλά βγάζω ψυχή στο τραγούδι, βγάζω συναίσθημα.
Τώρα, όποιος το αντιλαμβάνεται, καλός. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται, είναι δικό του θέμα πάλι. Φυσικά. Okay. Φυσικά. Σε άλλους αρέσουμε, σε άλλους όχι. Φυσικά. Τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Εννοείται. Και, ο Μάριος, φοβερό, ο Μάριος λέει ότι θέλει καρά. Οπότε στην επόμενη εκπομπή σου θα βάλουμε πολύ καρά. Θα βάλουμε, αλλά θα δω τώρα, Μάριέ μου, ό,τι καρά έχω θα το βάλω. Και για τον Δημήτρη τον Καψούρη εκεί στη Λαμία, για τα κοριτσάκια μου τα όμορφα που ακούνε, για όλους εσάς. Τι γίνεται, όλοι οι Καψούριδες είναι. Αγαπάει, γιατί. Πολύ ωραίο συνέστημα, από ό,τι θυμάμαι. Τώρα το ολοκλήρωσες τώρα. Πολύ ωραίο συνέστημα, ρε παιδιά. Εντάξει, αλλά σου λέω, από ό,τι θυμάμαι. Είναι ωραίο να πέφτεις στα πατώματα για κάποιον, για κάποια, γιατί όχι, ωραία είναι. Στα πατώματα. Μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει. Στο κάτω-κάτω της γραφής. Για να ξεκινήσω, μα είναι. Αξίζει να καταστραφείς για μια γυναίκα που αγαπάς, για έναν άντρα που αγαπάς. Το είπε ο Πάριος τώρα. Εγώ ποια είμαι που θα τον. Τι λες που θα τον ακυρώσω. Λοιπόν. Προς το παρόν όμως, κομματάρα, Θέμης Αδαμαντίδης, στην καρδιά. Στην καρδιά, εκεί που χτυπάνε όλα, παιδιά, στην καρδιά. Στην καρδιά, όχι στο σηκώτη, στην καρδιά. Στην καρδιά. Πάμε, έφη μου. Πάμε. Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε. Κομματάρα είναι αυτή, Κυριακό. Κατευθείαν στην καρδιά. Στην καρδιά η καψούρα, κατευθείαν πάει. Ρε παιδί μου, και να μην είσαι καψούρης, καψουρεύεσαι. Τι κομμάτι είναι αυτό, τι φωνή. Η Εύη μιλάει για καψούρα, η Κατερίνα μιλάει για καψούρα. Ναι, μπράβο σας. Λέει, δώστε καψούρα στον κόσμο. Δίνουμε, λέω, στον κόσμο να φάει καψούρα, λέω. Μα σου λέω, εγώ που δεν είμαι καψούρα και είμαι καψούρα, το ακούω στο τραγούδι. Δηλαδή, τι κομματάρα είναι αυτή. Στην καρδιά, κατευθείαν στην καρδιά χτυπάει. Τώρα η φωνή του είναι η μουσική. Ποιος το γράψει το κομμάτι, ξέρεις? Αδιάβαστη είμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αν τα ψάχνω πολύ, αυτό το κομμάτι δεν το έχω ψάξει. Δεν ξέρω, είναι όλα μαζί μάλλον. Και η φωνή του και η μουσική και το τραγούδι. Και δεν ξέρεις, το ένα καλύτερο από το άλλο είναι, ρε παιδί μου. Εμένα έτσι μου φαίνονται, δεν ξέρω. Λαϊκό πρόγραμμα λοιπόν εδώ στη Μουσική Εκδρομή. Τι ώρα θα κλείσουμε την εκπομπή, Κυριάκο, έχεις ιδέα? Ας σου πω τα ξέρω. Υπό κανονικές συνθήκες σε 5 λεπτά έπρεπε να έχουμε κλείσει. Αλλά επειδή περνάμε τόσο ωραία, δεν θέλουμε να κλείσουμε. Και πρέπει να σηκωθώ και πρωί να πάω να ακούσω το ποίημα στο σχολείο. Λοιπόν, ο Ανδρέας, ναι, ο Κομπόσης το έγραψε και μουσική και στίχους. Α, το βρήκες εκεί, το σκονάκι, θα σε εκθέσω. 2013. Το 2013 το έγραψε ποιος? Ο Κομπόσης, ο Ανδρέας, είναι ελληνική μπαλάντα. Μάλιστα, τι θεματολογία, χωρισμός και πόνος. Κομπόστας είπε. Κομπόσης. Λίγο κομπόσης, λίγο υπέροχη φωνή του Αδαμαντίδη. Λοιπόν, δεν θέλει πολλά. Ήθελα να εξομολογηθώ κάτι. Ό,τι θέλεις. Έχω γράψει κάποια τραγούδια και εγώ και τα έχω εκτελέσει στο στούντιο, στο δικό μου. Με στο τι σπίτι τα εκτέλεσες? Είχα στούντιο στο σπίτι μου μέσα. Είχα αρμόνιο, είχα μπουζούκι, επαγγελματικά μικρόφωνα. Πες μας κάτι από αυτά. Όχι. Ας σου φέρω ένα βράδυ δύο κομμάτια, πολύ δυναμίτες. Ωραία, να τα φέρεις. Αλλά προς το παρόν θέλω να ακούσω ένα ρεφρενάκι, κάτι. Δεν θες να το κακοποιήσεις τώρα, επειδή δεν είναι και γνωστό, να μην τα ακούσουν έτσι. Δεν θέλω να το χαλάσω τώρα. Συμβιβάζομαι αν πεις κάτι άλλο. Έτσι, ένα ρεφρενάκι. Για τις ακροάτριες που ακούν και για τους ακροατές, βέβαια. Α, και κάτι άλλο. Μάριε, καρά, ζήτησες καρά, έρχεται φουλ καρά. Έρχεται καρά τώρα. Από μένα καλώς, άμα θέλει. Λοιπόν, και από σένα, και έβαλα ήδη δύο του καρά για το Μάριο εκεί που ακούει. Ζήτησε καρά, λατρεύουμε καρά. Λοιπόν, καρά. Πες μας κι εσύ. Είσαι θεάρα. Έτσι είπε ο καρά. Η Εύη το είπε. Λοιπόν. Η Εύη τι θα πει, άσχημη κουβέντα. Για πέ. Μη μιλάς για χωρισμό, καρδιά μου, αχ,
μη μιλάς για αγάπες μου παλιές. Όλα αυτά τελειώσανε για μένα. Όλα αυτά ανήκουνε στο χτες. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ. Σου χρωστάω καρδιά μου. Μη με κοιτάς, αλίζομαι. Ακόμα μια ζωή. Εσύ ρε Κυριάκο. Έλα, χειροκρότημα για τον Κυριάκο μας. Λοιπόν, ζωντανά, ακαπέλα, έχουμε καλλιτέχνη δικό μας εδώ, δικό μας παιδί, φιλαράκι. Έξω ένα κρύο, σχεδόν χειμωνιάτικο βράδυ, έτσι. Σαν έναν Οκτώβριο, σου είπα. Σημερώματα Παρασκευής 23 Μαρτίου, σε δύο μέρες παρέλαση. Αν υποθέσουμε, είναι σήμερα 23, σε δύο μέρες θα έχουμε και την παρέλαση. Τα μηνυματάκια σας έρχονται ακόμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς δεν μας κάνει καρδιά να κλείσουμε. Το λιγότερο 3-4-5 τραγούδια έχω βάλει στη λίστα. Τώρα τι θα κάνουμε μετά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είμαι φωνάρα, αλλά ψυχή διαθέτω, να το ξέρεις. Ναι ρε πουλάκι μου, ναι. Γράφει φωνάρα, γράφει φωνάρα. Α, συγγνώμη, και εγώ λέω τι από μόνος του τα λέει. Όχι, δεν ξέρω αν είμαι φωνάρα, αλλά ψυχούλα διαθέτουμε πολύ. Εδώ κατάθεση ψυχής κάνουμε εδώ. Περνάμε εμείς καλά, θέλουμε να περνάτε κι εσείς καλά σε αυτό το κρύο βράδυ. Να είστε κουκουλωμένοι εκεί κάπου στα ζεστά, έτσι. Και ας μην μας στέλνετε μηνύματα. Ξέρω ότι μας ακούν πάρα πολύ, αλλά δεν στέλνουν μηνύματάκια. Δεν πειράζει, αρκεί που ακούν τραγουδάκια και έχουν κάποιον να τους κρατήσει συντροφιά. Πάμε, δικό σου το μικρόφωνο, πες ό,τι θέλεις. Είναι και πολύ... θα πεις και τι θα ακούσουμε. Είναι πολύ ωραίο το βράδυ, Εφή. Αυτό το βράδυ το γουστάρω, δεν ξέρω γιατί. Είναι όταν βρέχει ευχαριστιέμαι πάρα πολύ εγώ. Είμαι εις βροχής, άνθρωπος εις βροχής. Θα ήθελα να πω στην Εύη κάτι. Όταν έρθω στο θέατρο, ότι θα γνωριστούμε, ας τραγουδήσω και ακαπέλα, για να δεις ότι αυτό που κάνουμε εδώ πέρα δεν είναι ψεύτικο. Είναι όντως η φωνή μου η πραγματική. Μα δεν είπε κανείς ότι είναι ψεύτικο. Εγώ το λέω έτσι. Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω και την Κατερίνα μου, τη φίλη μου. Γεια σου, Κατερίνα. Η οποία στηρίζει πολύ η φωνή μου, σαν άνθρωπο. Mm-hmm. Ψυχούλα απίστευτη, γεια απίστευτη σου, καρδιά. Εκεί, για να το λες εσύ, εγώ ναι, δεν ξέρω. Είναι απίστευτη κοπέρα. Γυναίκα. Θα πούμε κάτι για τον Τόμι που μας ακούει από την Αμερική. Ναι. Τελείωσε το κινέζικο. Ναι. Θα πιει καφέ. Τι ώρα να είναι τώρα εκεί, βραδάκι είναι, όχι, απόγευμα είναι πρέπει να είναι, 7,5 ώρες πίσω. Δεν είναι 2. 3, 4, 5, εκεί είναι 7. 7 η ώρα. 7 το απόγευμα εκεί περίπου 7 είναι. 7 η ώρα είναι. Και ναι, 7 το απόγευμα είναι και χιόνια έχουν εκεί και πολύ κρύο στο Vermont. Μπράβο. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνου. Στέφανο Κορκολή. Κάποιες φορές. Για να δούμε τι γίνεται. Δεν το γνωρίζω, Έφη. Το γνωρίζω. Δεν το ξέρω το τραγούδι. Θα το καταλάβεις. Οπότε το αφιερώνω σε μένα. Είναι ωραίο τραγουδάκι. Πάμε να το ακούσουμε, παιδιά. Κάποιες φορές. Για να δούμε τι συμβαίνει κάποιες φορές. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω. Κάποιες βραδιές που είχα μείνει από... Καλό ξημέρωμα, Κατερινάκι μου. Και τόσο που κάθεσαι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς καθόμαστε γιατί μας αρέσει, να πούμε την αλήθεια. Ο Κυριάκος περιπλανιέται κάπου εκεί έξω. Θα έρθει όπου να είναι. Για όσους πάνε για ύπνο, να τους ευχηθούμε ένα καλό ξημέρωμα. Να δουν όμορφα όνειρα όπως τους αξίζει. Να χαλαρώσουν και, παιδιά,
Μην ξεχνάτε, αύριο ξημερώνει μια καινούρια μέρα. Ας την υποδεχτούμε με όλη μας την καλή διάθεση. Αν μη τι άλλο θα νιώσουμε καλύτερα, είτε λυθεί κάτι είτε δεν λυθεί από αυτά που μας απασχολούν. Εμείς θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα το πρόγραμμά μας. Έχω 2-3 κομμάτια εκεί, λαϊκά. Και φυσικά για το Μάριο που ζήτησε καρά. Τα ακούσαμε πριν από τον Κυριάκο, θα τα ακούσουμε και τώρα από τον Καρά. Τα καλύτερα ταξίδια. Πάμε να τα ακούσουμε. Μάρια, για σένα που ζήτησες καρά, τον αγαπάμε και εμείς πολύ. Αφιερωμένο. Και για όλους όσους δεν πήγατε ακόμα για ύπνο, φυσικά και για το Ευάκι μας, έρχεται και ο Κυριάκος. Κυριάκο, ησυχία. Λέω απλά, το Κατερινάκι πήγε για ύπνο να σε ενημερώσω. Και είπα ότι πριν ακούσαμε από σένα το τραγούδι, θα τα ακούσουμε τώρα και από τον Καρά, τα καλύτερα ταξίδια. Κρύωσες? Λίγο. Λίγο. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε στο μυαλό ένα ανέκδοτο. Για πες το. Που είπες λίγο. Πες το. Θα το πω τώρα γιατί μου ήρθε, δεν τα θυμάμαι συνήθως τα ανέκδοτα, αλλά αυτό είναι ωραίο. Είναι ένας εκπαιδευτής και έχει μπροστά τους λοκατζίδες, τους φαντάρους. Και τους δίνει τέλος πάντων από μία κλωτσιά τον καθένα, πάει στον πρώτο, πονάς. Όχι ρε, τα παλικάρια, δεν μπορεί να το ξέρεις. Όχι. Πάει στο δεύτερο, πονάς ρε, όχι ρε, τα παλικάρια δεν πονάνε, δεν πονάω. Πάει στον τρίτο, ξέρω εγώ, το χτυπάει και εκείνον, πονάς ρε, όχι, να μην τα απολογώ. Φτάνει στον δέκατο, τον χτυπάει, πονάς ρε, όχι. Και όταν τους ρωτούσε πονάς ρε, λέγανε όχι, γιατί είμαι λοκατζής. Όχι, γιατί είμαι λοκατζής, όχι, γιατί είμαι λοκατζής. Φτάνει στον δέκατο, τον βαράει, πονάς ρε, ναι ρε, λέει αυτός, πονάω. Γιατί, γιατί είμαι ο καφετζής, λέει. Τέλος πάντων, στραπατσάρισε το ανέκδοτο. Αυτό ήταν, ήθελα να το πω. Ωραίο. Ωραίο. Ωραίο, ξεωραίο. 2:10 τη νύχτα, τι άλλο να πούμε. Αυτή την ώρα. Για τον Τόμι εκεί που μας λέει ότι είναι 8:00 στην Αμερική, εκεί που είναι τουλάχιστον, 8:00 το βραδάκι. Εμείς μπροστά, Τόμι, εμείς ήδη καλωσορίσαμε την καινούργια μέρα. Λοιπόν, τα μηνυματάκια έρχονται ακόμη και σας ευχαριστώ πολύ για τον Μάριο εκεί που ζήτησε καρά. Μάρια, για σένα. Δίχως ετικέτες και τις... Όχι, δεν αρχίζει το επόμενο. Εντάξει, Μάρια. Πιστεύω να σ' άρεσε το κομμάτι. Τα ακούσαμε πριν και από τον Κυριάκο. Κυριάκο, τι πληκτρολογείς. Εδώ θέλω να πω, σε ακούει ο φίλος ο Βαγγέλης από Ιταλία, Τζένοβα. Τώρα έστειλε μήνυμα. Ναι. Πώς δεν το είδα εγώ. Τώρα. Α, ο Βαγγέλης, ο οδηγός. Ο ταξιδευτής. Α, Βαγγέλη, Βαγγέλη. Τώρα μπήκε στην παρέα μας, Βαγγέλη, τώρα που θα κλείσουμε σε λίγο στην Ιταλία είσαι. Καλό ταξίδι να σου ευχηθούμε. Μιλήσαμε νωρίτερα, αλλά δεν μου είπες ότι θα ακούς. Ίσα με καληνύχτησες, με καλημέρισες μάλλον. Βαγγέλη μου, για σένα δεν ξέρω τι τραγουδιά σου αρέσουν. Τώρα είμαστε στο τελείωμα της εκπομπής, αλλά εντάξει. Πότε θα κλείσουμε, Κυριάκο, έχεις ιδέα? Δεν γνωρίζω. Θα πάμε πιστεύει. Για πατσά μετά. Θέλω να καληνυχτήσω και την Κατερίνα. Ναι, ναι, μας καληνύχτησε το κορίτσι. Πήγε για ύπνο. Εντάξει, η ώρα είναι πολύ περασμένη. Σηκώνεται στις 6. Παιδιά, τι να πω, τι να πω. Νιώθω και άσχημα. Ξέρω ότι ξενυχτάτε και δουλεύετε την άλλη μέρα το πρωί. Μεγάλη μου τιμή το θεωρώ που είστε ακόμη μαζί μας όσοι είστε και ξυπνάτε και πρωί. Και εμείς θα ξυπνήσουμε πρωί, εγώ τουλάχιστον. Έχω να πάω σε σχολική γιορτή να ακούσω ποίημα. Αλλά δεν μου κάνει καρδιά να φύγω. Εγώ μετά θα πάω για ύπνο. Δεν ξέρω, Κυριάκο μου, εσύ τι θα κάνεις. Αν θα πας για κάνα ποτάκι. Θα σου το πω τώρα. Πες.
Έχω ανάγκη να βγω σε ένα μπαρ να κλειστώ και τσιγάρα να πιω στην υγειά σου. Στους καπνούς να πνιγεί και εντελώς να σβηστεί απ' τα ρούχα μου το αρώμα σου. Δεν θα αφήσω τίποτα που να σε θυμίζει η ζωή μου σαν να ναι, τώρα ξαναρχίζει. Τέλειο, δηλαδή θες να μας πεις ότι έχεις ανάγκη να πιείς. Όχι, δεν έχω, απλά μου ήρθε τώρα το κομμάτι του καρά. Επειδή έχουμε το κλίμα του καρά. Δεν μας είπες όμως θα βγεις μετά, τι θα κάνεις? Εγώ θα πάω να κοιμηθώ. Θα πάω σε ένα φίλο στο Κουσκούς που έκλεισα μια δουλειά ο Σαββάτο. Το καράοκι που λέγαμε πριν. Ναι. Πρέπει να πάω για... Να πας και σου υπόσχομαι ότι αν δεν δουλεύω θα έρθω εκεί σίγουρα. Και όποια από τα κορίτσια από την παρέα μου θέλει θα έρθουμε να σε ακούσουμε. Αλλά 99% θα δουλεύω Σαββατοκύριακο, δουλεύω πάντα. Λοιπόν, για το Βαγγέλη εκεί. Βαγγέλη, είμαι πολύ περίεργη να μου πεις τώρα μπήκε στην παρέα. Στείλε μηνυματάκι. Καλό ταξίδι σου εύχομαι, να προσέχεις. Δεν ξέρω αν έχει χιόνια εκεί. Φαντάζομαι πως έχει. Έχω κάνει αυτές τις διαδρομές και ξέρω είναι δύσκολα. Σου εύχομαι καλή δύναμη στο τιμόνι και να προσέχεις. Θα ακούσουμε, τι θα ακούσουμε Κυριακό? Θα ακούσουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι, ένα παλιό τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου. Το 85. Ποια θυσία, 1985. Φοβερό τραγούδι, φοβερό. Έτσι. Και μετά έχουμε πάλι Καραμάρι. Καψούρικο, πολύ καψούρικο είναι. Για όλους εσάς που ακούτε ακόμη και δεν πήγατε για ύπνο, για την Εβούλα μας την γλυκιά. Μια άλλη, μια ακόμη μουσική εκδρομή φτάνει στο τέλος της. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε, θα σηκωθούμε πρωί, πρέπει να κοιμηθείτε κι εσείς. Όλα τελειώνουν κάποτε, αν και κάποιοι ακροατές μπήκαν αργά στην παρέα μας. Αν σας άρεσε η εκπομπή μας, μπορείτε να το πείτε στους φίλους σας. Είμαστε ζωντανά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων με την εκπομπή Μουσική Εκδρομή. Είμαι η Έφη Μάνου και τις τελευταίες τώρα εκπομπές έχω παρέα μου και τον Κυριάκο τον Σταυρίδη. Να είσαι καλά, Έφη μου, να είσαι καλά. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Καλά και χαίρομαι που είμαι εδώ. Και χαίρομαι που περνάς καλά και βλέπεις βιντεάκια αστεία. Μετάβολους. Χαίρομαι που είμαι εδώ και τραγουδάω για σένα. Απαράδεκτος, απαράδεκτος. Δεν τραγουδάς μόνο για μένα, τραγουδάς και για τον υπέροχο κόσμο που μας ακούει. Και τα μηνυματάκια έρχονται ακόμη που η ώρα πλησιάζει 2:30. Αυτό, παιδιά, είναι πολύ συγκινητικό, με συγκινείτε πραγματικά. Σημαίνει ότι κάτι σας δίνουμε. Τουλάχιστον σας κρατάμε παρέα, θέλω να πιστεύω. Και θέλω να πιστεύω καλή παρέα. Και με ανέβοτα της Έφης. Εξαιρετικά. Το οποίο δεν σε κάτεψα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Και εγώ από το πρωί στο πόδι είμαι που λένε. Οπότε θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμη λαϊκό και μετά θα κάνουμε αποφώνηση για το τελευταίο τραγούδι. Λοιπόν, το μικρόφωνο δικό σου. Θα ήθελα να πω, Έφη, ότι αυτό το κομμάτι είναι από το Βασίλη Καρά, είναι αγαπημένο από το Βόρα μέχρι τον Νότο. Το οποίο και το έχω στο πρώτο πρόγραμμα πάλι επίσης. Τον έχει γδάρει τον Καρά, δηλαδή. Αφού μου αρέσει. Και εμάς μας αρέσει και το Μάριο, φυσικά, τον εκτελεί. Μάριε μου, για σένα, για το Ευάκι εκεί, για το Βαγγέλη που ταξιδεύει, για τον Ντόμι, το φίλο μου στην Αμερική, για όλους όσους ήταν και σήμερα μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε από το Βορρά μέχρι τον Νότο και μετά θα κάνουμε την αποφώνησή μας, όπως κάθε φορά, με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα σας καληνυχτήσουμε.
Ας ακούσουμε όμως προς το παρόν από το βορρά μέχρι το νότο. Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται. Σταμάτε επιτέλους. Είναι πειρασμένο από τον Μπάρτο Ραβάγιο. Για όσους ακούγανε από νωρίτερα την εκπομπή, πήγαμε να βάλουμε τον Μπάρτο Ναυάγιο, ναυάγησε και τον Μπάρτο Ναυάγιο. Ναυάγησαν όλα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Άλλη μια μουσική εκδρομή έφτασε στο τέλος της. Πρέπει να κλείσουμε. Ομολογώ, γιατί δεν σας λέω ποτέ ψέματα, ότι άρχισα να νιστάζω λίγο. Όχι ότι με νιστάξετε, ίσα ίσα. Απλά είναι λίγο περασμένη η ώρα. Πιστεύω να νιστάξετε κι εσείς. Θα κλείσουμε με ένα ωραίο κομμάτι, δεν λέω ακόμη ποιο θα είναι. Να κάνουμε έτσι μια γερή αποφώνηση, γιατί δεν μας πάει η καρδιά να σας αφήσουμε. Κυριάκο, τι λες? Ευχαριστώ πολύ για τους ακροατές σου. Θα ήθελα να πω κι εγώ. Όλο που κόσμο. Βρίσκομαι ακόμη μια φορά στο ραδιόφωνο μέσα. Μπορείς να έρθεις όποτε θέλεις, είσαι καλοδεχούμενος. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή εδώ για τους φίλους. Και εγώ κάνω καλύτερη εκπομπή όταν έχω παρέα, νιώθω διαφορετικά. Και η φωτογραφία η οποία κοινοποίησες στο Facebook. Ναι. Αδική. Είμαι πιο άσχημος. Όχι. Και με έβγαλες όμορφο λίγο. Λίγο όμορφο με έβγαλες. Παιδιά, αν το προσέξατε, γιατί εγώ τα λέω όλα, δεν έχει βγάλει τον μπουφάν ακόμα, Κυριάκος. Όχι, το έβγαλα. Απλά επειδή βγήκαμε. Πότε μωρέ το έβγαλες? Όχι, απλά ξεκούμπωσα το φερμό. Ξεκούμπωσες, είδατε? Εγώ δεν λέω ψέματα, χρυσό μου παιδί. Λοιπόν, ναι, μόνο ξεκούμπωσες λίγο το φερμό. Ναι, επειδή έξω έχει, είναι καλοκαίρι, γι' αυτό φοράτε τα μπουφά. Έξω έχει κρύο, ρε, εσύ Κυριάκο. Δεν βγαίνουμε έξω. Σαν να σε έχω στο κρύο δηλαδή, δεν στη γράφει εκεί. Σκέψου να βγάζω το μπουφά και να βάζω και να βγάζω και να βάζω. Εγώ πώς το κάνω δηλαδή? Εγώ δεν το φοράω καν. Είσαι συμπερίπτωση. Με το κρύο σφίγγει το δέρμα, να ξέρεις, σφίγγει η επιδερμίδα. Έφυγε πολύ ωραία εκπομπή. Μ' αρέσει ειλικρινά. Λοιπόν, να είσαι καλά, ρε Κυριάκου, είσαι ευπρόσδεκτος πάντα, όπως και όλοι οι φίλοι μου το είπα πριν. Ελπίζω να μην με βαρεθείς μόνο. Δεν σε βαριέμαι, μου που σε βλέπω έτσι να χαμογελάς. Παιδιά, έβλεπε ένα αστείο βίντεο που κοινοποίησα εκεί, το έχει ξεσκίσει στο Facebook με το μεταξύ. Εδώ το ψαχουλεύει από εδώ, το ψαχουλεύει από εκεί. Αν και δεν έχω τίποτα κρυφό ούτε από εσάς ούτε τίποτα, αν μη τι άλλο, αυτή είμαι. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στη σελίδα μου, Έφη Μάνου, να μου κάνει και έτοιμα φιλίας. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Έφη Μάνου, ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία. Τηλέφωνο δεν σας δίνω πια, τελείωσε η εκπομπή. Αν περάσατε όμως καλά Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα, εδώ ζωντανά. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Φαντάζομαι Μεγάλη Πέμπτη δεν θα έχουμε εκπομπή, γιατί εντάξει, τώρα δεν μπορεί να είναι Μεγάλη Πέμπτη και εμείς να βάζουμε τραγούδια εδώ, καρά και καψούρικα και αυτά. Δεν ξέρω, θα συνεννοηθώ με τη διεύθυνση του. Ίσως βάλουμε κλασική μουσική εδώ. Έχεις ιδέα από κλασική μουσική? Εντάξει, πέρα από 2-3 κομμάτια που ξέρω, δεν έχω ιδέα από κλασική μουσική. Παρόλο ότι μ' αρέσει πολύ ο Μότσαρτ, μ' αρέσει. Εγώ ακούω όλα τα είδη μουσικής, αλλά εντάξει, δεν έχω. Εμένα μου αρέσει ο Τσαϊκόφσκι στη Λίμνη των Κύκνων. Τρελαίνομαι. Ναι, φοβερό κομμάτι. Το γνώρισα όταν πήγαινε η κόρη μου μπαλέτο. Από εκεί φυσικά αγάπησα και την κλασική μουσική. Δηλαδή έχει φανταστικά κομμάτια, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να ακούω και όλη την ημέρα. Και στο θέατρο επίσης ακούμε πολύ, πολύ ωραία, ωραία κλασική μουσική την ώρα που κάνουμε τις ασκήσεις. Γι' αυτό θα έρθω και εγώ. Να έρθεις. Και θα ήθελα να καληνυχτήσω, γιατί θα κλείσουμε, το Βαγγέλη. Το Βαγγέλη, τον Τόμι, την Εύη, τον Μάριο. Τώρα μιλάμε αυτούς που είναι ξύπνοι έως και αυτή την ώρα και έχουν επικοινωνήσει μαζί μας.
γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν επικοινωνεί μαζί μας, αλλά κάθεται και μας ακούει. Αυτό είναι τεκμηριωμένο. Μπορούμε να ξέρουμε ποιοι μας ακούνε και πόσοι μας ακούνε. Αυτό το γνωρίζουμε εσένα πάρα κανονικά, πολύ καλά. Έπρεπε να σε ακούει όλη η Ελλάδα, ναι. Αλλά μπας περιπτώσει. Μ' ακούνε πάντως όλη την Ελλάδα. Και τώρα που είπες όλη η Ελλάδα, να καληνυχτήσω το φίλο μου τον Γιώργο από το Σουφλί, όλη την παρέα του εκεί, το Δημήτρη από τη Λαμία, στην Κρήτη που μας ακούνε, στην Αμερική που μας ακούνε. Τόμι μου, καλό βράδυ να πω, σε εμάς ξημερώνει, σε εσάς νυχτώνει. Ελπίζω να φύγουν και τα χιόνια και από εσάς κάποτε. Εύουλα μου, Ευάκη μου, ό,τι και να πω είναι λίγο. Κανόνισε να βρεθούμε αύριο στο πάρτι της Άνιες. Εγώ θα πάω, έχουμε πάρτι γενεθλίων αύριο σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, αλλά η παρέα μετράει το σπουδαιότερο. Κανόνισε, Ευάκη μου, να πάμε στην Άνη. Εγώ θα πάω οπωσδήποτε. Λοιπόν, 25 Μαρτίου έρχεται. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε, να ξεκουραστείτε, να πάτε να δείτε την οικογένειά σας, τους γονείς σας, να πάτε στην επαρχία, ό,τι θέλετε να κάνετε, αρκεί να περάσετε όμορφα. Εμείς θα τα ξαναπούμε φυσικά τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα με άλλα τραγούδια. Θα ανανεώσουμε τη λίστα των τραγουδιών. Κυριάκο, θες να πεις κάτι? Ήθελα να γράψει κάτι ο Τόμι τώρα, αλλά θα έρθω στο πάρτι, λέει η Εύη. Ω, τέλεια! Τέλεια, ήθελα Εύη, να έρθω κι εγώ όμως, Εύη, αλλά τραγουδάω. Έχω στεναχωρεθεί. Θα ερχόμουν ειλικρινά αύριο. Μπορούσες να έρθεις, γιατί ήδη η Άννη μου είπε μπορούμε να φέρουμε και σύνοδο. Δεν είχα σύνοδο. Πολύ ευχαρίστω. Θα φορούσα τη μάσκα του Ζωρό και θα ερχόμουν για να μην με γνωρίζει κανένα. Λοιπόν, κοκκινίζει τα μικρόφωνα μου, Κυριάκο. Γιατί να κάνουμε λίγο μπάσα. Λοιπόν, Εύη μου, χάρηκα πάρα πολύ που θα έρθει στο πάρτι. Θα το κάψουμε. Κυριάκο, αν τελειώσει το πάρτι νωρίς που δεν το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να περάσω και από σένα να σε ακούσω να τραγουδάς. Αλλά σένα σε ακούω συνέχεια. Αύριο είναι το πάρτι της φίλης μας και πρέπει να είμαστε εκεί. Μπουρ, πιάσαμε την κουβέντα, ναι, το εντάξει. Ξέρεις. Είναι το τελευταίο κομμάτι και δεν θέλουμε να αφήσουμε το μικρόφωνο. Ο Τόμι λέει, άρχισαν και λιώνουν οι πάγοι. Τέλεια. Αχιόνια δηλαδή. Τέλεια. Καλό βράδυ, λέει η Εύη μου. Επίσης θέλω να ρωτήσω τον Τόμι κάτι που ξεχνάω να το ρωτήσω. Γιατί έχει πισίνα στο σπίτι του αφού δεν υπάρχει ποτέ καυτό καλοκαίρι εκεί? Ίσως το θερμαίνει. Τώρα, όχι ρε εσύ, δεν το θερμαίνει. Απλά θέλω να το ρωτήσω, δηλαδή είναι στα σύνορα με τον Καναδά. Σου απαντάει. Ναι, περιμένω την απάντηση του Τόμι. Τόμι, θα την πω και στον αέρα αν δεν σε πειράζει. Απλά ξεχνάω κάθε φορά να σε ρωτήσω. Τι τη θέλει την πισίνα σε ένα μέρος που δεν έχει πολύ ζέστη ποτέ? Α, απάντησε. Τι, για πες. Καλό βράδυ, Κυριάκο. Στην πόλη έρχομαι και στην κορυφή κανέλα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα μας απαντήσει την επόμενη εκπομπή? Όχι, θα μου απαντήσει, το ξέρω. Απαντάει τώρα. Ωραία. Όπως καταλάβατε, είμαστε μια καλή παρέα εδώ. Με το χαμόγελο στα χείλη, για άλλη μια φορά μου φτιάξε τη διάθεση, Κυριάκο. Είσαι πρόσδεκτος, καλοδεχούμενος. Αλλά θα σε παρακαλούσα την επόμενη φορά που θα έρθεις να έρχεσαι στην ώρα σου και να μην βροντοχτυπάς την πόρτα. Γιατί φοράμε και τα ακουστικά και δεν σε ακούμε. Εγώ κλειδώνω όταν είμαι μόνη. Αυτά είναι ανάγκη τώρα για να βγαίνουν στον αέρα. Ναι, πρέπει να βγαίνουν όλα, λοιπόν, στον αέρα. Έχουμε και καλοκαίρι, λέει η Εφή. Πόσους βαθμούς έχετε? Όχι όλο χειμώνα. Ναι, το καλοκαίρι δηλαδή. Πόσους βαθμούς ανεβαίνει το θερμόμετρο? Για να φτάσει έως 19 βαθμούς. Και πόσες μέρες έχετε καλοκαίρι? Πόσες μέρες έχετε καλοκαίρι και νιώθετε την ανάγκη δηλαδή έτσι να έχετε τόση δροσιά? Εγώ απορώ και αν βάζουν κλιματιστικό εκεί το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει, όπως κατάλαβες, το εμείς αγαπάμε, γι' αυτό σε πειράζουμε. Είναι τιμή μας που μας ακούς από τόσο μακριά, όπως και τιμή είναι που μας ακούν όλοι οι ακροατές. Τέλος, φίλοι μου, τελειώσαμε. Καλό τριήμερο να πω. Τριήμερο είναι, εντάξει, 25 Μαρτίου είναι, την Παναγιά μας να μην ξεχνάμε. 100 λέει, 110 βαθμούς. Φαρενάιτ λέει. Ας το Τόμι, με το Φαρενάιτ δεν το έχουμε. Σε Κελσίου να μας τα γράφει. Έχουμε διαφορετικές μονάδες μέτρησης.
Λοιπόν, όπως έλεγα, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Ό,τι και αν κάνετε, να είστε γεροί στον αγώνα όλοι. Αλλά να χαλαρώσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε την εθνική μας επέτειο, έχουμε την Παναγία μας που γιορτάζει. Εμείς πρώτα ο Θεός. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί τα μεσάνυχτα. Κυριάκο μου. Να. Και βέβαια, λέει, βάζουμε, λέει, air condition. Λοιπόν, ήθελα να ευχαριστήσω την εκπομπή σου, να καληνυχτήσω όλους τους ακροατές σου. Ευχαριστώ που είμαι καλεσμένος και πάλι σήμερα εδώ. Έχεις ελευθέρας. Και θα ήθελα να πω στους ακροατές σου να χαμογελάνε και να περνάνε καλά. Να τα έχουν καλά με τον εαυτό τους σαν ανθρώποι και να είναι ευδιάθετοι άνθρωποι. Έτσι, να το παλεύουμε, παιδιά, να το παλεύουμε. Δεν γίνεται τίποτα αλλιώς. Τελευταίο κομμάτι αγαπημένο και να σας κλείσω έτσι λίγο γλυκά. Κομματάρα, θα τα απολαύσουμε κι εμείς εδώ με τα ακουστικά. Αντώνης Ρέμος, η νύχτα δυο κομμάτια. Όταν είναι δύο κομμάτια, τι είναι δύο κομμάτια? Έγινε δύο κομμάτια, τι? Η νύχτα δυο κομμάτια. Ναι, έγινε δηλαδή τώρα, ημέρα και νύχτα. Να ακούω, όχι βρε, αμάν, μη μου το χαλάς τώρα. Λοιπόν, φοβερό κομμάτι, σας κλείνω έτσι γλυκά, παρέα εδώ με τον Κυριάκο. Συγγνώμη λίγο, έσπασε νύχτα ή η νύχτα δυο κομμάτια? Έσπασε η νύχτα δυο κομμάτια. Πολύ και ωραία. Τα δύο ισχύουν. Πολύ ωραία. Είναι κομματάρα, Έφη, πάμε να τα ακούσουμε. Εκρηκτική. Κυριάκος ανεπανάληπτος, για άλλη μια φορά μαζί σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την καρδιά μου για το ξενύχτη που κάνετε εδώ μαζί μου. Και αυτό θα το διαβάσω. Πω, 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 λέει, πω, 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 φινάλε τέλειο. Τώρα ποιος για σένα το λέει, η Εύη, για σένα, σίγουρα. Αγάπη μου, δεν περίμενα τίποτα άλλο να πει η Εύη. Γλυκιά μου, Ευούλα, σε λατρεύω. Θα περάσουμε σούπερ αύριο στο πάρτι, έτσι γλυκιά μου. Φιλάκια, σ' αγαπώ, όλους σας αγαπώ, όλους με τον τρόπο μου σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Φιλάκια, καλό ξημέρωμα. Εύχομαι καλό ξημέρωμα.